Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι στην πόλη που κερδίζει ο ΠΑΟΚ και βγαίνει ήλιος κατευθείαν, ρε φίλε. Πέφτει θερμοκρασία. Ανεβαίνει θερμοκρασία δηλαδή. Ωραία. Εσύ βγες και πες, ρε Τζορμπατζόγλου, όπως ακούει ο λαός της Θεσσαλονίκης, ότι δεν οφείλεται στις νίκες του ΠΑΟΚ η αλλαγή. Διαβάζω ένα, πώς λέγεται, στάτους. Ένα post. Post. Μύθος και πραγματικότητα. Ναι. Περίπου 30% ανέβηκε η επισκεψιμότητα. Χωρίς κανένα ορθογραφικό λάθος. Του ΠΑΟΚ 24 και στο χέρι, δηλαδή από τη στιγμή που η ομάδα κερδίζει. Περίπου 30% ανέβηκε η επισκεψιμότητα του ΠΑΟΚ 24 από τη στιγμή που η ομάδα κερδίζει. Αυτό σε απάντηση όσων πιστεύουν πως η Ίντρικα πουλάει. Η Ίντρικα πουλάει μόνο για αυτούς που ζουν σε ένα μικρό κόσμο και δεν νιώθουν τη χαρά που προσφέρει η νίκη. Και έχουν κάνει επιστήμη το να μην χαίρεσαι όταν νικάς, αλλά να ανακουφίζεσαι επειδή δεν σου τα πρίζουν. Καλημέρα, γράφει ο Σταύρος Κόλκας εκ των ιδιοκτητών του ΠΑΟΚ 24, ο οποίος έκανε μια ανάλυση των επισκέψεων. Των στατιστικών. Του τελευταίου μήνα, είπες. Από τότε που κερδίζει, 1,5 μήνα. Δύο μήνες είναι. Είναι δίμηνο. Από τότε που κερδίζει ο ΠΑΟΚ, από εκείνο το μάτς με τη Λίμπερετς, που ήταν 7 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, δύο μήνες, ανέβηκε η επισκεψιμότητα του ΠΑΟΚ 24. Υποστηρίζεις με βάση τα νούμερα. Ναι. Και αυτό σε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι. Η νίκη πουλάει. Η νίκη πουλάει. Ναι. Έπεσαν όμως οι γραμμές στα ραδιόφωνα. Να, πέσαν. Να και δεν πέσαν. Και στην εκπομπή, όταν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει, γίνεται χαμός. Σε μία σειρά. Οι γραμμές στα ραδιόφωνα δεν είναι ένδειξη ακρόασης του πραγματικότητας. Γίνεται ταβαντούρι όμως. Δεν είναι ένδειξη χρωματικότητας οι γραμμές. Πρώτα απ' όλα, εγώ όποτε ακούω σπάνια ραδιοφωνικές εκπομπές που στηρίζονται στην Ίντρικα, βγαίνει κάποιος στον αέρα. Ναι. Και λέει ο παραγωγός, έλα ρε Κώστα, πού είσαι. Γνωρίζουν έλα, ταξί ρε, τους. Τάκι. Εννοείται. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Πόσοι είναι. Συνολικά μια έρευνα που είχαμε κάνει παλιότερα εδώ πέρα και με τα τηλέφωνα και με αυτά, ενδεικτικά τότε και στατιστικά όπως το είχαμε κάνει και με άλλα ραδιόφωνα πως κινούνται. Ωραία, ήτανε, ανακυκλώνονταν στα τρία ραδιόφωνα τότε κοντά στα 160-170 άτομα. Εντάξει τώρα. Αυτό που σου λέω. 160, πες ποσοστό, μας λες, άτομα μας είπες. Άτομα, ρε, αφού από τα τηλέφωνα μετρούσαμε. 160, άντε 200 να ήταν, ρε, Μίτσο, παραπάνω. Δηλαδή τι, το 1% των ενεργών φιλάθλων της πόλης. Ναι, είναι σχεδόν. Δεν μπορεί να είναι τόσο πιο πολύ. Όχι, ρε. Εγώ, βασικά, κανένας δικός μου παραδοσιακά δεν παίρνει τηλέφωνο στο ραδιόφωνο. Και είναι άτομα τα οποία πάνε μέσα έξω. Καταρχάς, όσοι παίρνουν τηλέφωνο και συμμετέχουν, δεν πάνε να πει ότι είναι όλοι γκρινιάρδες τα λοιπά. Όχι, υπάρχουν και παιδιά. Μην μπερδευόμαστε. Που είναι που τους αρέσει αυτή η διαδικασία. Και... αλλά σου λέω ότι το κλίμα διαμορφώνεται από ένα στατιστικό το οποίο βάσει της επιστήμης δεν είναι ενδεικτικό. Η θεότητα 24 δίκη γράφει. Μάριε, έλα διαβάσαι. Έλα διαβάσαι, έλα. Διαβάστε εσύ. Έλα Μάριε. Ο οποίος κολοτρίβεται να συμμετέχει πάντα στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 για ένα λόγο. Του 9-24. Ναι. Βλέπεις εκεί. Ναι, στο 1. Μακριά βλέπω που θες, όσο πιο μακριά. Στο 1 και 10 έχει πλέον κατρακυλήσει να είναι ο Σακισλόγλου συμπαρουσιαστή στην Τρόικα του χρόνου. Σε έχουν αγανακτήσει. Όχι, εντάξει, καλά περνάμε. Τι καλά περνάμε. Την προηγούμενη ώρα είχαμε γεωγραφία. Τι. Σχόλιο, τον Μπαράζο, αυτό το πρέμα. Του παροξύ του Γιάννη, του βλέπω εγώ, δεν υπάρχει το μήνυμα. Δέστο. Αφιερωμένο στον Κόλκα. Πούντο, Γιάννη, Γιουβλένα Σόντον. Κατέβα λίγο. Είναι και πολλά είναι εδώ. Ο Άρης είναι ο Ντενκτάς του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί το λέει αυτό. Φούντο ρε εσύ. Αυτός έχει το ψευδοκράτος, εσύ στην ψευδοκροτορία. Εντροπή, εντροπή. Όχι. Ο Άρης ήταν μια τετραετία πολύ δυνατός. Είναι εξαετία. Τετραετία, τετραετία. 86-90 αυτό είναι. Άντε, γεια. Και πάμε παρακάτω. Μια τετραετία. Αχ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλά να είστε. Καλά να είστε, παιδιά. Θα δώσουμε και τώρα άλλα 5 εισιτήρια, τελευταία, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης.
Κυριακή απόγευμα. Αυτό που είπες ότι αν δεν έχει 15.000 ένα εισιτήρια θα κάνει εκπομπή ο Χρήσαντος του ΠΑΟΚ 24 ναι, μαζί ναι. με τον Αμαζιούκη. Αυτή ναι, ναι. αγανάκτηση στη σελίδα μας. Τι εννοείς? Αγανάκτηση. Εκεί ο Νίκος έγραψε κάτι. Εγώ δεν ξέρω να ακούω ραδιόφωνο να το κάνετε αυτό και τέτοιο. Ποιος Νίκος? Ένα φίλος. Παοξάκη καλό. Να πάτε στο γήπεδο. Αυτός πάει στο γήπεδο. Εδώ να πείσει κι άλλους δύο. Α. Έχουμε συμμετοχές. Τι? Θα πληρώνω εγώ 100 ευρώ το μήνα για να συμμετέχω στην Τρόικα. Ποιος? Έχει εδώ ένα που θέλει να πάρει τη θέση μου. Θα πληρώνει. Για ούτως ή άλλως ο δρόμος, η πόρτα να ανοιχτεί όποιος θέλει. Πετάει μια βόλτα. Πέντε εισιτήρια. Πέντε εισιτηριάκια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Για το απόγευμα της Κυριακής. Ωραίο παιχνίδι. Με καλή ομάδα απέναντι. Φορμαρισμένος ο ΠΑΟΚ. Ο Αστέρας παίζει ανοιχτά. Νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προοπτικές για πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό θέαμα. Βλέπω στο στοίχημα 2-25 το over. Και θέλω να τρέξω να μην φύγει, να μην χαλάσει, να μην μειωθεί. Ο ΠΑΟΚ Τριπολή. Ναι. Ο Άσος Άσος πώς είναι? Ο Άσος Άσος. Ναι. Τι Άσος Άσος? Άσος, μην χωρίς τελικό. Δεν. Έχεις και εκτιμένη ταχύτητα. Άμα είναι να το παίξεις, το παίξεις έτσι. Σιγά. Τι. 2-10. Μια χαρά. Εγώ σου λέω εδώ για το over. 2-25. Το over, δε φίλε, που είναι. Το goal 2-55. Αφού goal δεν τρως. Βάλεις 3. Δεν τρως goal. Όχι. Δεν τρως γκολ από τώρα ο Αστέρας σε καλή ομάδα. Ποιον θα μας βάλει γκολ? Δεν λέω ονόματα για ευνόητους λόγους, αλλά ποιον. Ποιος θα σου βάλει γκολ? Ναι. Ο Μανιάς της γειτονιάς. Αυτός από τότε που τον μίλησε ο Χρήσαντος έχει βάλει 4 γκολ στην καριέρα του. Καλά, καλά. Καλά από τον Ιωαννίδη που είχαν βέβαια είναι δύο κλάσεις καλύτερος, δεν το συζητάμε. Το τραγούδι που είχε βάλει ο Πατμανίδης με τον Άρη και το εξωγήινος να βάλετε, να κλάψουμε. Σημείωνε ένας φίλος που είναι επηρεασμένος από το κλίμα της προηγούμενης εκπομπής. Σίγουρα θα είναι πάνω από 15.000, σημειώνει ένας άλλος φίλος. Αλλά και να μην έχει, εντάξει, μην τρελαίνεστε. Εγώ και ο Χρήσαντος με τον Γιώργο τον Ματζιούκη, 2 ώρες με τον ΠΑΟΚ θα ασχολούνται έτσι κι αλλιώς. Γράφει φίλος. Τι προβλήματα κι αυτά, ρε φίλε. Εντάξει. Πρόβλημα, πρόβλημα. Πες μου πώς το λύνεις, αστυνόμος Σαΐνης. Άρα τι έχει το Σαββατοκυριακό? Έχει πάω κάρις μπάσκετ. Αύριο το βράδυ. Ένα παιχνίδι τοπικού χαρακτήρα. Ναι. Με ξεκάθαρο φαβορί. Ναι. Δεν είναι φαβορί ο Άρης? Ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί. Αφού είναι 1,5 εκατομμύριο μπάτζετ έχει ο Άρης. Παράλληλα ότι έχει τετραπλάσιο σχεδόν μπάτζετ η ομάδα του Άρη, ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή και είναι φαβορί για να επικρατήσει. Έτσι εκτιμούν όλοι. Εγώ λέω ότι ο Άρης είναι το φαβορί, είναι και αυτοκράτορας, χρυσή τετραετία του Περικλή τέλος πάντων τότε στα τέλη δεκαετίας 80, έχει τη φανέλα, φαβορί είναι ο Άρης, δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Εμείς είμαστε μια φτωχή ομάδα. Πλην τίμια. Που κερδίσαμε με τους Ράντι MC στον πρώτο γύρο, εκτός έδρας. Σε κέρδισα με τον Τέιλορ. Και πρέπει να μιλήσω εγώ για μπάσκετ τώρα, δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή. Walk this way. Ράντε μισή ήταν. Ποιοι ήταν, ρε Χρυμάρι? Μπάσκετ λοιπόν το Σάββατο. Κυριακή ΠΑΟΚ Τρίπολη. Δευτέρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στο ποδόσφαιρο και Δευτέρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο βόλι. Και Τετάρτη. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα τμήματα. Υπάρχουν handball, υπάρχει πόλο, άνδρες, γυναίκες. Πρέπει να δούμε. Οπουδήποτε παίζει ο ΠΑΟΚ πρέπει να αναφερθούμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής. Αφού όμως αναφερθούμε πρώτα απ' όλα στους χορηγούς μας. Ρε φίλε. Πειρατής, διαγωνισμό έχει μέχρι τις 9 του μηνός. Όποιος πάει στον πειρατή και πάρει ένα χάμπο και μπαίνει στην κλήρωση. Ωραία. Για την τεράστια συναυλία που θα γίνει στις 10 του μηνός. Dropkick Murphys παίζουν την Παρασκευή. 10 Φεβρουαρίου, όποιος πάρει ένα χάμπουκερ στον Πειρατή Διογένους 17 στο μεγαλύτερο Beer and Rock Bar της Ανατολικής Θεσσαλονίκης μπαίνει στην κλήρωση για τα 4 εισιτήρια που κληρώνει ο Ντίνος μας. Επίσης 9 του μηνός τρομερό πάρτι για την μπάντα την συγκεκριμένη που θα σπάσει τα πάντα στο Βελίδιο. Στο Βελίδιο δεν γίνεται, Μάριε?
Το Βελίδιο το οποίο θα γίνει. Λες να το δώσουμε και αυτό στον ΠΑΣ. Στον ΠΑΣ. Το Βελίδιο. Το Χαρίσιο Γεροκομείο. Κάπου έχει ένα Χαρίσιο. Κάτι. Πώς δεν έχει. Τι είναι, ορφανοτροφείο, κάτι τέτοιο. Ε? Έχει. Άκυρο. Τι άκυρο. Δεν θα συμμετέχει ο Ρώσος Μαντζούκης στην εκπομπή. Γιατί? Για τον ΠΑΟΚ. Δεν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Ποιος δεν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ? Δεν ασχολείται. Μόνο ο Τσαρτίδης ασχολείται. Καλά, εντάξει, αλλά εμείς δεν είπαμε ότι θα γίνει εκπομπή για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι θα κάνουν εκείνη εκπομπή. Κάντε ό,τι θέλετε. Ναι. Είναι δυνατόν. Αν δεν έχει 15.000 κόσμο, η τούμπα. Τελείωσε. Το 15 είναι πολύ. Δεν κάνουμε εμείς εκπομπή. Εύκολο το. 15.000 εισιτήρια. Εισιτήρια. Με την ΑΕΚ είχες 17-18.000 εισιτήρια. Πρώτη ώρα με Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, Εθνικής Αμήνης 14. Για να γίνεις επαγγελματίας μπαρίστα, με ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής καφέ, επαγγελματίας bartender, για να κάνεις σεμινάρια στο σέρβις, και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. datalabs.eru.gr για πληροφορίες και 2310-22-29-62. 2310-22-29-62. Burger & Shake. Burger & Shake. Στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς στο κέντρο της πόλης. Όμως. Κούσκουρα, με Μητροπόλεως, εκεί η γωνία. Η γωνία είναι τα Κάμπερ. Αν δεν θα φας παπούτσι, λίγο πιο πάνω δεν θα φας παπούτσι. Στα παλιά τα γκούντις. Κάθε μέρα. Από τις 12 έως και τις 6, lunch break, burger, οποιοδήποτε με πατάτες και σπιτική λεμονάδα, μόνο με 5 ευρώ. Α, να δούμε, έχουμε δεύτερη ώρα. Βεβαίως. Το έχω μπερδέψει γι' αυτό. Και εγώ. Ναι, άμα είσαι μεγάλο εκπομπή, ρε φίλε. Δεύτερη ώρα. Ναι. Δεύτερη ώρα. Ωραία. Κληρώνουμε λοιπόν 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, χορτοφάγος. Γιατί εδώ εμείς. Σε σημαντική λεπτομέρεια. Καλό παιδί. Ξέχωρα ότι προέρχεται από την οικογένεια του Ολυμπιακού. Είναι ένας ωραίος τύπος γενικότερα. Δεν κόλλησε ποτέ με αυτούς. Ιδιαίτερα. Σαν ψυχοσύνθεση. 15 χρόνια έπαιζε, κύριε. Τι δεν ναι, κόλλησε. Δεν κόλλησε ποτέ. Άκου που σου λέω, τον ξέρω χρόνια. Δεν. Εντάξει, ναι, οκ. Okay, αλλά δεν. Δεν. Είναι, έχει άλλη κουλτούρα, δεν είναι Σιώβας. Κατάλαβες. Σιώβας. Δεν είναι Αμανατίδης. Δεν είναι Ανατολάκης, ο βουλευτής. Συγνιόμαστε. Τι έχουμε βγάλει βουλευτές, θα τρελαθώ, τέλος πάντων. Ξεπερνάμε αυτό το σοκ. Παρασκευή σήμερα, αυτό που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ εντυπωσιακά είναι το γεγονός ότι ανυπομονούμε όσο τίποτα άλλο να τον ξαναδούμε στο γήπεδο. Δηλαδή, Μακφάντεν, Τσόχλας. Αυτό θα το δούμε ούτως ή άλλως. Σκέφτομαι να πάω. Αλλά... Δεν μπορώ, ξεφεύγω. Όταν παίζουμε με αυτούς είμαι λίγο καθυστερημένος. Προτιμώ στο σπίτι. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα παραδοχή. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Τι να... ψέματα. Μόνο όταν παίζει ΠΑΟΚ με αυτούς είναι καθυστερημένος. Όχι, και με τον Ολυμπιακό όταν παίζουμε. Εντάξει. Παθαίνω ένα αμόκ. Okay. Αλλά άλλο αμόκ το ένα, άλλο αμόκ το άλλο. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό δεν έχω το αμόκ που όπως θα βγω από το σπίτι θα μου τα πρίξουνε. Καταλαβες. Mm-hmm. Με αυτούς έχεις θέμα. Και τους συναντάς και σπάνια πλέον. Σπάνια. Που μόνο στο ποδόσφαιρο συναντιόμαστε. Στο μπάσκετ, συγγνώμη. Ναι. Ε? Ναι. Δεν έχουμε βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Εντάξει. Δεν υπάρχει άλλη συνάντηση. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε όσα προλάβουμε και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για τα υπόλοιπα. Σήμερα Παρασκευή με διαγωνισμό για το ποδόσφαιρο. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 4526 για 5-3 του αγώνα ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Ξεκινάμε αμέσως λογικά με ποδόσφαιρο, εφόσον όλα πάνε καλά, με μια πρώτη συνομιλία που θα έχουμε. Ένοχος ο Κουρτάκης, έλα ρε φίλε, τι κρίμα. Στη μήνυση του Καμένου. Κουρτάκης είναι εκδότης εφημερίδας Παραπολιτικά. Ναι. Αυτός ο Τζένος, ως απλός δημοσιογράφος ήταν αυτός, στην ίδια υπόθεση. Για θεώθηκε ο ένας να καταδικάστηκε ο άλλος, μάλλον ήταν το θέμα της ιδιοκτησίας. Ποιος ξέρει. Για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση. Τώρα που γίναμε και ειδικοί σε αυτά, μπορώ να κάνω μια ανάλυση, πιστεύω. Το συζητάω. Για να καταλάβεις, ρε φίλε,
Πω, πω, τι μάρτυρες είστε, ρε φίλε. Πολύ καλή. Μπράβο. Θα σας προτιμήσω. Γιατί δεν κάνετε δουλειά αυτό. Κοίταξε, υπάρχουν επαγγελματίες μάρτυρες. Υπάρχει η ατάκα, μάλλον η παροιμία, που λέει αν είσαι αργόσκολος, πήγαινε μάρτυρας. Δηλαδή είναι δουλειά για αργόσκολους. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει αν είσαι αργόσκολος και κάνει μήνυση. Αλλά... και αυτό. Και αυτό υπάρχει. Και το μάρτυρας παίζει. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ αργόσκολος για να κάτσεις να ασχολείσαι με αυτά. Το είδες. Δεν να αναλύσουμε ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα, δίνουμε 5 εισιτήρια για το πιο εμπορικό παιχνίδι της Ελλάδας. Την Κυριακή, το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, όλη η Ελλάδα, όλα τα χωριά, όλες οι κομμόπολεις, όλες οι πόλεις, η διαστημική υπηρεσία, η οποία θα ξεκινήσει και αυτή θα το βλέπει, για να μπορέσει να εξηγήσει τον ρυθμό που έχει πιάσει ο ΠΑΟΚ, το θέαμα που προσφέρει και γενικά τις συγκινήσεις που προσφέρει, όχι μόνο στο δικό του κοινό πλέον, αλλά γενικότερα σε όλο το φύλαθρο κοινό, στους αντιπάλους που παραδέχονται, αλλά όχι ανοιχτά, δεν παραδέχονται ανοιχτά ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο με διαφορά από το δεύτερο, αλλά το γεγονός είναι ότι δίνουμε λοιπόν για αυτούς τους λόγους το πιο εμπορικό παιχνίδι του Σαββατοκύριακου, το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, 5 εισιτήρια FM και ΠΑΟΚ στο 5-45-26. Βέβαια, με μπάσκετ θα ξεκινήσουμε. Έχουμε και ένα άλλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό για την τετράδα, εκτιμώ. Αυτό το ΠΑΟΚ με τον συντοπίτη Άρη, ο οποίος ξεκίνησε με τεράστιες φιλοδοξίες, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί εντός παρκέ. Δεν πάβει όμως να είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει το ενδιαφέρον του, είναι τοπικού χαρακτήρα και στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Άρης ο Καρακούσης, αγαπημένος, χρόνια τώρα στο από ΠΑΟΚ. Την ΚΑΕΠΑΟΚ. Ναι. Κύριε Καρακούση, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά. Πολύ καλά εσείς, μια χαρά, μια χαρά. Εμείς πάντα καλά είμαστε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Πώς περιμένετε αυτό το παιχνίδι με τον Άρη, είναι για εσάς ξεχωριστό? Κοιτάξτε, έχει τις ιδιαιτερότητες αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να μην πηγαίνει όπως παλιότερα που παίρνουν και θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά έχει τις ιδιαιτερότητες για την πόλη, για τους φιλάθλους. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι, όντως είναι ξεχωριστό παιχνίδι. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση σαν αγωνιστικά εννοώ. Ναι. Και περιμένουμε τον αντίπαλο. Λέτε ότι είναι ο ΠΑΟΚ σε πολύ καλή κατάσταση. Απλά αυτό δεν το επιβεβαίωσε στη Ρόδο με τον Κολοσσέτη. Ήταν μια στάση, θα λέγαμε εκεί, ένα ημίχρονο κακό που χάλασε λίγο το κλίμα. Σε ποιο ημίχρονο χάσαμε, κύριε Σορμπατζόγλου? Στο δεύτερο. Ναι. Στο πρώτο δεχτήκαμε 23. Ναι. Αλλά μετά μας κατέβαλε η κούραση, γιατί μην ξεχνάτε, κάναμε ένα οδύσσιο ταξίδι. Με τρία αεροπλάνα, με πούλμα, με αυτά. Μια μισή μέρα ταξιδεύαμε για την επιστροφή. Δεν αντέξαμε. Δεν αντέξαμε στην κούραση και προδοθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Άρα λέτε από όλες τις συζητήσεις που έγιναν. Αλλάζουν τα πράγματα. Αυτή την εβδομάδα δεν είχαμε παιχνίδι στην Ευρώπη. Ναι. Ήμασταν τελείως να προσαρμοστούμε για το παιχνίδι τους. Οπότε θα δείτε άλλη ομάδα. Αντιμετωπίζετε με αισιοδοξία το παιχνίδι. Από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε φόρμα, είναι σε καλή κατάσταση. Λόγω της κούρασης. Μην ξεχνάτε, κερδίσαμε στη Λετωνία με εκτός έδρας, ναι, με 30 πόντους, ένα παιχνίδι που το ήθελε και ο αντίπαλος. Εντάξει, κερδίσαμε με 30 πόντους και είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έγινε φέτος στην Ευρωλίκα. Για εκτός έδρας παιχνίδι. Στο Champions League. Έτσι ακριβώς, στο Champions League, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο Champions League είναι η μεγαλύτερη διαφορά, 30 πόντους. Με έναν τόσο ζλό. Καλύτερο. Με έναν μπάσκετ τόση μπορεί να είχαμε και τους ίδιους στόχους με τον αντίπαλο. Μην ξεχνάτε 30 για μια ομάδα που θέλει το παιχνίδι. Νιώθετε ότι με τις αλλαγές που έγιναν, με την προσφυγή του McFadden, με τις αποχωρήσεις, πλέον είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ στην καλύτερη κατάσταση, έχει βρει χημεία και από εδώ και πέρα περιμένει τα αποτελέσματα? Δεν ξέρω αν είναι στην καλύτερη κατάσταση, μπορεί και πέρα να γίνει καλύτερη. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλή κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παίζουμε ομαδικά, δεν διακρίνεται κάποιος, διακρίνονται όλοι. Γιατί μην ξεχνάτε, ο Σούλης κάνει, οι ομάδες που κάνει ο Σούλης είναι η ομάδα της ομάδας, δηλαδή δεν είναι η ομάδα. Έχουμε κάποια προβλήματα με τη γραμμή, κάπου σας χάνουμε. Μισό λεπτό να... Ναι, γιατί έχουμε κάποιες διακοπές, δεν ξέρω αν είναι από τη συσκευή, όχι.
Μ' ακούτε τώρα? Ναι, 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 καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Τώρα καλύτερα. Γιατί δεν λοιπόν, σας καταλαβαίνω. Σας είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούσατε. Ναι, για την ομάδα... Έχουν κάνει ομάδες οι οποίες είναι του συνόλου, δεν είναι του ενός. Οπότε στο σύνολο υπερτερούμε, πιστεύω. Μάλιστα, μάλιστα. Μπορείτε να πείτε ξεκάθαρα ότι στόχος για την κανονική περίοδο είναι τετράδα, η τέταρτη θέση? Όλες οι ομάδες, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει μια διαφορά με το πρωτοδεύτερο, γιατί είναι δεκαπλάσια, εμείς από 20πλάσια και 30πλάσια το μπάζετ. Οπότε τα ψέματα δεν μπορείς να τους χτυπήσεις αυτούς. Mm-hmm. Οπότε προσπαθείς για την τέταρτη θέση που είναι προνομιακή, σε βγάζει, εντάξει, έχεις πολλά και για τον κόσμο και για την ομάδα και για τη διοίκηση και για τους φιλάθλους και για τους οπαδούς. Κάνε και είναι στόχος η τέταρτη θέση. Ναι. Δύσκολα, εύκολα, γι' αυτό προσπαθούμε. Ναι, ναι, κατανοητό. Περιμένετε πολύ περισσότερο κόσμο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια, αν έχετε μηνύματα, αν υπάρχει προπόληση εισιτηρίων? Υπάρχει, έχει μια κινητικότητα. Το προηγουμένως μιλούσα με τα γραφεία, έχει μια κινητικότητα και μέσω ίντερνετ και μέσω επισκεπτικότητα στο γήπεδο που παίρνουν αυτά. Πάμε καλά, πιστεύω θα έχουμε κόσμο το Σάββατο και πρέπει να το δει, να ενισχύσει, γιατί μην ξεχνάτε, ο ΠΑΟ χωρίς κόσμο δεν είναι ΠΑΟ. Mm-hmm. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας και εμείς και οι παίκτες, όλοι το θέλουμε. Και εκτιμάτε ότι μια νίκη κόντρα στον Άρη θα τονώσει όλους και ενώψει Παρτιζάν? Α, μην ξεχνάμε, είχαμε και το παιχνίδι της Τετάρτης, της επόμενης. Βέβαια, πιστεύω με την Παρτιζάν να είμαστε γεμάτοι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με την Παρτιζάν. Ναι. Αδελφά σωματεία, υπάρχει σύσφυξη σχέσεων των συνδεσμητών μας. Υπάρχει, όπως θα μας κάνουν τα ίδια και εκεί. Δηλαδή θα μας περιμένουν με όντως, με ανοιχτές αγκάλες. Το είπατε με βεβαιότητα ότι την Τετάρτη λέτε ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο? Ναι, θα έρθουν, θα έρθει ο κόσμος. Δηλαδή λέτε ότι το ΠΑΟΚ Παρτιζάν θα έχει σίγουρα πιο πολύ κόσμο το ΠΑΟΚ Άρης. Γιατί όμως? Έχει μια ιδιαιτερότητα. Ναι. Σας λέει, έχει μια ιδιαιτερότητα το ΠΑΟΚ Παρτιζάν. Πολύ καιρό με ένα φιλικό. Οι φίλοι μας ρωτούσαν γιατί δεν κάνουμε ένα φιλικό να παίρνουμε την Παρτιζάν κτλ. Ναι. Τώρα σε ένα επίσημο πιστεύω θα έχουμε πολύ κόσμο. Ακόμα και από Σερβία περιμένετε? Από Σερβία μάθαμε για 200 άτομα. Μάθαμε για 200. Τώρα δεν ξέρω αν είναι περισσότερο και αυτά, αλλά σε πρώτη αυτό μάθαμε ότι θέλουν να έχουν 200 άτομα. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, για το δεύτερο παιχνίδι μπορούν να παρευρεθούν. Προφανώς θα έχουν την ευκαιρία, θα έχουν το δικαίωμα. Απλώς είναι το πρόβλημα ότι την ίδια μέρα παίζει και ο αγώνας ΣΑΛ και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Ναι, 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 ναι. Δεν μπόρεσε με τελικά και ακόμα προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο τέλος. Η μία είναι η διοργάνωση της Ευρώπης, η άλλη είναι πάλι της Ευρώπης του Champions League. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω. Εμείς κάνουμε όλα τα αυτά να το αλλάξουμε. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Της Παρτιζάν έχουν θετική διάθεση? Μπορούν, θέλουν? Έχει ένα παιχνίδι, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, με την Παρτιζάν είμαστε πολύ φιλικοί. Ναι. Δεν ξέρω τι παίζει με την Παρτιζάν. Πρώτα εμείς απευθυνθήκαμε επίσημα στις διοργανώτριες αρχές. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το αλλάξουμε. Πάντως αρχικά έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει Τετάρτη κανονικά 22 Φεβρουαρίου. Προσπαθούμε τώρα να μην το αλλάξουμε. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καρακώση, ευχαριστούμε. Περιμένουμε και τον κόσμο αύριο. Θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θέλουμε τη βοήθειά τους. Θέλουμε να είναι ο έκτος παίκτης. Θέλουμε να γεμίσουν το παλατάκι και για τους ίδιους και για τον κόσμο και για τη δίκηση για όλους. Προφανώς αυτό και θα γίνει. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό για το ΠΑΟΚ Άρης. Δεν το σκεφτήκαμε χθες. Πάλι καλά που, για τον κόσμο, που το Ξάνθη ΠΑΟΚ ορίστηκε Πέμπτη την άλλη εβδομάδα. Έτσι είναι θετικό αυτό. Το Ξάνθη ΠΑΟΚ, το κύπελο, ορίστηκε Πέμπτη. Μιλάω με ένα παοξάκι δικό μου. Γιατί Τετάρτη. Κολλητότη. ΠΑΟΚ Παρτιζάν. Ναι, χθες μου λέει, εσύ είναι δυνατόν να μας βάλουν να παίξουμε σε τρεις μέρες. Και δεν μπήκε στη λογική ότι αυτό συμφέρει εμάς. Έτσι λέτε εσείς. Η λογική πριν λέει τον αυτό. Αγώνα. Ναι. Κοίτα, έτσι, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Και στην ομάδα, έτσι λένε. Έτσι, κοίτα, παίζουμε με την ίδια ομάδα. Άρα η επιβάρυνση που έχει η άλλη ομάδα είναι ίδια. Δεν είναι η ίδια, γιατί έχουμε τα δύο ταξίδια, αλλά έχουμε μεγαλύτερο ρόστερ, καλύτερα αθλητικά προσόντα σαν ομάδα, καλύτερο momentum. Εντάξει. Και όπως και να το κάνεις, αν τα προσθέσεις αυτά, θεωρητικά σε συμφέρει ότι θα παίξεις δύο παιχνίδια σε 65 ώρες.
με τον ίδιο αντίπαλο. Θεωρητικά. Έτσι λένε και στην ομάδα. Το σκέφτηκαν, το συζήτησαν. Θα μπορούσαν να γίνουν κινήσεις. Είναι όλα, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, συγγνώμη Δημήτρη. Όλα είναι μετρήσιμα πλέον. Οι ομάδες ξέρουν τα εργομετρικά, τα δικά τους των αντιπάλων από εδώ, από εκεί. Ξέρουν τέλος πάντων το ρόστερ. Ξέρουν το τι μπορεί ο καθένας να ανταπεξέλθει, ο κάθε παίκτης. Ξέρουν τις λύσεις που έχει ο καθένας στο ρόστερ του. Ξέρει πόσο έχουν επιβαρυνθεί οι παίκτες μέχρι τώρα. Όλα αυτά είναι μετρήσιμα. Μπορείς να καταλάβεις προς τα πού γίνεται η πλάστηκα σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι 100% θα επιβεβαιωθεί αγωνιστικά. Αλλά στο θεωρητικό επίπεδο που πρέπει να το κοιτάς πάντα, ΠΑΟΚ κάνει το σωστό. Και δεν σκέφτηκαν στο ΠΑΟΚ ούτε το ενδεχόμενο να παραμείνουν στην Ξάνθη για... Τι να μην θα κάνεις 5 μέρες. Πέμπτη, Παρασκευή. Ναι, μέρες. Για αυτές τις ημέρες. Όχι, τι να πει. Δεν θέλουν να κουράσουν ψυχολογικά τους παίκτες με μια παραμονή στο ξενοδοχείο. Έχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία αυτές τις ημέρες. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια με τα κινήσεις ξενοδοχεία που δεν αρέσουν τους πολλούς ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό θα πάει το πρόγραμμα όπως ορίστηκε κανονικά. Πέμπτη βράδυ, Ξάνθη ΠΑΟΚ για το κύπελο. Κυριακή μεσημέρι, νωρίς, Ξάνθη ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Αλλά εμείς λέγαμε για τον κόσμο του ΠΑΟΚ που αυτό το γεγονός τώρα για αυτό το μεσοβδόμαδο είναι ικανοποιητικό. Γιατί Τετάρτη έχει το παιχνίδι ΠΑΟΚ Παρτιζάν στο μπάσκετ. Θα έχει και ΠΑΟΚ Βόλεϊ στο κύπελο με Εθνικό Αλεξανδρούπολης νωρίς. Θα έχει ΠΑΟΚ Παρτιζάν στο μπάσκετ αργά. Καλύτερα Πέμπτη. Και Πέμπτη πάλι αργά το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Για το οποίο η Ξάνθη έβγαλε ανακοίνωση, να το θυμίσουμε. Και θα ανοίξει δύο θύρες για τους φιλοξενούμενους φίλους του ΠΑΟΚ. Αναφέρει ανακοίνωση, πέρα από το που διαθέτουν εισιτήρια για τους οπαδούς της Ξάνθης. Για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ λοιπόν η πώληση για τη θύρα Δέλτα, το πέταλο, 20 ευρώ το εισιτήριο. Για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ χωρίς διακριτικά της ομάδας. Ναι, γιατί είναι το πέταλο και μετά είναι και ακόμη μια θύρα. Πώληση για τη θύρα Γ1. Θύρα Γ1. Τιμή 25 ευρώ. Μέσω ίντερνετ, viva.gr. Από τα καταστήματα public σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πώληση με μονίμων εισιτήριων δεν υπάρχει κατηγορία παιδικών εισιτήριων. 20 ευρώ για το πέταλο και 25 ευρώ στη θύρα Γ1. Για να μην είναι παιδί μου, έχεις άγχος, πας τώρα στα public ή μπαίνεις στο viva.gr, το παίρνεις το εισιτήριό σου και πας κατευθείαν εκεί στη Γ1. Απλά είναι χωρίς διακριτικά. Η άλλη εκεί στο. Ακεί για το πέταλο. Χωρίς διακριτικά. Χωρίς διακριτικά γράφεται για να. Ναι, κασκόλ, μπλουζού και. Απαραίτητη προϋπόθεση έτσι για την έκδοση εισιτηρίου, ταυτότητα και άμκα. Όπως ισχύει παντού. Αλλά όλα αυτά είναι για το μεσοβδόμαδο. Ας μην ξεφεύγουμε. Ας μείνουμε στα τωρινά. Είπαμε γεμάτος Φεβρουάριος, αλλά ας μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας. Αύριο βράδυ πάω Κάρης. Και νομίζω ότι αξίζει να θυμίσουμε και τα εισιτήρια για το πάω Κάρης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 10 ευρώ στις πιο πολλές θύρες. Και πρέπει να υπάρχουν και κάποια λίγα με άλλη τιμή. Να μπούμε στο site της ΚΑΕ. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Μετά από πολύ καιρό και ο ΠΑΟΚ βεβαίως και ο Άρης δεν έχουν μεσοβδόμαδο παιχνίδι. Μια και τελείωσε η φάση των ομίλων στο Champions League. Και ετοιμάζονται για το μεταξύ τους σπουδαίο μάτς. Για το ΠΑΟΚ Άρης λοιπόν, η διάθεση καθημερινά από το κλειστό του ΠΑΟΚ και σήμερα από τις 10 και αύριο από τις 10, 10 ευρώ για όλα τα διαζώματα, 15 ευρώ για κάποια συγκεκριμένα διαζώματα, το 108, 109, 110, 111. 25 ευρώ VIP, 50 ευρώ VIP Gold και 100 ευρώ VIP Lounge. Αυτό είναι το πολύ μπροστά, το Lounge, το κάτω χαμηλά. Θα σε γελάσω. Ναι. Θα σε γελάσω. Εμείς πάντως δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Κυριακή απόγευμα στην Τούμπα. Με διαιτή τον κύριο Θάνο.
Θα μας πει ο Σάββος ο Κόλκας για τον κύριο Θάνο. Πού παίζει ο Θάνος? Στο ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Τον αγώνα του ΠΑΟΚ ορίστηκε ο κύριος Θάνος. Τελευταία που έπαιξε ο Θάνος στην Τούμπα είναι στο ΠΑΟΚ Ηρακλής 0-1. Ναι. Εντάξει. Κάνε ένα σχόλιο τον κύριο Θάνο. Μια και είσαι πιο αντικειμενικός. Δεν ήταν συστημικός. Καθαρίστηκε για διάστημα μαζί με τον Στυλιάρα. Μπήκε τώρα. Εντάξει. Ό,τι βλέπει δίνει. Δεν είναι ούτε θα σε σπρώξει ούτε θα σε. Παίξε μπάλα να κερδίσεις. Για μένα είναι λάθος να γίνεται κουβέντα για τους διαιτητές αυτήν την περίοδο. Αφού πάλι χθες τον Ολυμπιακό τον. Το άφησε. Αυτό που κόβει το καπνίδι, εντάξει τώρα, είναι ντροπή. Για εμάς λέω, στα δικά μας τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει λόγος. Κανένας. Mm. Τη ζημιά που μας την έκαναν προ. Στον ΠΑΟΚ. Ναι, την. Σε ποια παιχνίδια? Με Ξάνθη, Βέρεια και. Και Ολυμπιακό. Μάλιστα. Πριν αλλάξει το κόζι. Από εκεί και πέρα ουσιαστικά δεν μας έχουν πειράξει. Στο Πανιόνιος Ξάνθη, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, έτσι, σφυρίζει ο Σιδηρόπουλος. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι δεν μπορεί να οριστεί σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της Ξάνθης αυτό της Πέμπτης για το κύπελο. Δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω ότι δεν απαγορεύεται, αλλά δεν έχει ξαναγίνει και δεν γίνεται, δεν συνηθίζεται. Άρα για το μάτς της Πέμπτης το Ξάνθη ΠΑΟΚ Κανακίζα, θα είναι κάποιος άλλος διαιρητής. Κανακίζα, δεν έχει και οδηπορικά με στη Δράμα. Όχι, Δράμα έχει βάσει αυτός. Στη μέση. Αυτό για φίλους που έγραψαν και θέσεις μηνύματα για τον αγώνα Κυπέλλου που είναι ο πιο σημαντικός και πρέπει να σφυρίξει ο καλύτερος διαιρητής. Εντάξει, έχουν μια ανησυχία για την Ξάνθη. Τι? Ότι σμπρώχνεται, ότι είδαν το μάτς με τον Όφη και. Εντάξει, έχουν μια ανησυχία. Δεν ευνοήθηκε η Ξάνθη στο μάτς με τον Όφη. Η Ξάνθη γενικά ούτε. Έχει πέρασει πολύ στον Τούκου. Όχι, το γιατί διαμαρτύρονται για κάνα δύο φάσεις του Όφη εκεί στο τέλος, αλλά δεν νομίζω. Χάσαν την πρόκληση μέσα από τα χέρια τους με την πατσαβουριά του Αλούνου. Από το τίποτα. Φίλε, 833 ρωτάς για το τι ώρα μπορείς να έρθεις για το εισιτήριο. Προφανώς θα επικοινωνήσουν μαζί σου. Θα το δούμε τώρα και στο διάλειμμα για να σε καλέσουν. Εφόσον έχεις κερδίσει, λογικά ναι. Όλες τις ώρες μέχρι, κάποιο, μέχρι τις 5 ή 6. Ο Ηρακλής σε τι κατάσταση είναι, μπορεί να κόψει κανένα βαθμό εκεί? Ο Ηρακλής τον Ολυμπιακό. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Κοίτα, ο Ολυμπιακός δεν είναι σε κατάσταση βασικά. Μα γι' αυτό. Φάνηκε και χθες. Άμα το πιστέψει. Δηλαδή, αν ο Ηρακλής του έπαιξε δύο παιχνίδια στα ίσια. Ο Άρης έπαιξε τον Ολυμπιακό δύο παιχνίδια στα ίσια. Γιατί και το πρώτο θα μπορούσε να είχε χάσει κιόλας ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν ήταν πολύ βασικό σχήμα αυτό που είχαν. Λείπανε καμιά 5-6. Ας πειραματιστούν και την Κυριακή λίγο. Ας καλώσει να πάρει κανένα χ ο Ηρακλής. Ποιος Ηρακλής μέχρι να φάει γκολ, μια χαρά είναι. Είναι φανερό ότι νοιάζεσαι δεν... για τον Ηρακλή. Για να πάρει βαθμούς να παραμείνει. Αυτό σε νοιάζει. Όχι να κόψει τον Ολυμπιακό. Εκτός αν θες να πεις ανοιχτά. Πίστεψε με, νοιάζομαι πέρι... λίγο και γι' αυτό. Λίγο. Ναι. Έτσι, στο πλαίσιο του γενικότερου ενδιαφέροντος να μην τελειώσει το πρωτάθλημα από την 20η αγωνιστική. Αλλά. Ελπίζεις εδώ... εσύ ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να προλάβει τον Ολυμπιακό. Ναι, δηλαδή αν έπαιζε τώρα ο Ολυμπιακός Βέρεια, που είναι στην ίδια κατάσταση με τον Ηρακλή, δεν θα είχα καμιά παρέστηση, καμιά ελπίδα ότι θα πάρει βαθμό η Βέρεια. Αλλά στο Ολυμπιακός Ηρακλής, ναι, ρε φίλε, είναι η φανέλα, είναι ο εγωισμός των παικτών. Και στο κάτω-κάτω μάτς ζωής και θανάτου δίνουν. Ενώ οι άλλοι δεν καίγονται. Για να προλάβεις τον χάσουμε. Ολυμπιακό, πρέπει να κάνεις σε αυτές τις 12 αγωνιστικές που απομένουν 5 καλύτερα αποτελέσματα από αυτόν. Ναι, αυτό λέμε. Προλαβαίνεις, λες εσύ. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά το ένα είναι μεταξύ μας. Τα δύο είναι τα ντέρμπι του που τα έχει εκτός. Ναι. Και τα δύο αυτός, με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Δεν πρέπει να κερδίσει. Ναι. Δεν πρέπει να κερδίσει. Δεν πρέπει να κερδίσει. Ωραία. Ναι. Και θέλω άλλα δύο. Ναι. Τι να μην χάσεις, να κερδίζεις, όχι να μην χάσεις. Να κερδίζεις. Δηλαδή, εγώ αν πάρω 36 βαθμούς, αυτοί πρέπει να πάρουν 23. 22. 23, ο βαθμός την έχω. Δηλαδή, εσύ που έχεις ήδη στο πρωτάθλημα ένα σερί 5-6 νικών, να το συνεχίσεις. Να κάνει και άλλες 12, να το πας 17-18, να σε γράψει η παγκόσμια ιστορία. Γιατί να μην σε γράψει, ρε. Καταρχήν, αν πάρεις πρωτάθλημα, έτσι και έτσι θα σε γράψει παγκόσμια ιστορία. Όποτε και να το πάρεις. Αυτά για να προσγειωνόμαστε. Έτσι. Όχι, ρε, να διορθωθεί η βαθμολογία θέλουμε σε πρώτη φάση. Εντάξει, είναι ξεφτύλα αυτό. Εντάξει, το ότι ήμασταν 8η με την μπάλα που παίζαμε ήταν εντελώς δηλαδή να σου πάει τα νεύρα. Ωραία, τώρα είμαστε δεύτεροι. Κερδίζεις και την Τρίπολη. Παραμένεις. Έχει καταρχήν τον Πανιόνιο Ξάνθη. Είσαι μια χαρά, να πούμε δεύτερος. Μια χαρά είσαι. Δεύτερος. Το λέω σε έναν του πάω χθες και όντως να με φάει. Τι?
Το χάρηκα όμως. Τι, τι μια χαρά λέει. Εγώ προχθές στο πάρκινγκ. Ποιος χαίρεται λέει που είμαστε μείον 13. Εγώ λέει δεν χαίρομαι. Καλά, δεν χαίρομαι, αλλά τι το κάνω, ξεπέρασα. Μπράβο του, μάλιστα. Σεπτέμβρη. Στο πάρκινγκ συναντάω υπουργό και σχετικό με το άθλημα. Μου λέει πώς τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ, λέω καλά, μια χαρά κλπ. Λέει κοίταξε να δεις, εγώ λέει μίλησα με τον Σαββίδη και του είπα ένα πράγμα. Γίνε για 2-3 χρόνια ξεκάθαρα δεύτερος. Να μην έχεις κανέναν. Το έχουμε αυτό. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, ναι, αλλά ρε φιλέ, κοίταξε να δεις. Ευνοείται ο Ολυμπιακός. Όταν εσύ δεν είσαι ο ξεκάθαρα δεύτερος, να είσαι εσύ που αδικείσαι όταν ευνοείται ο Ολυμπιακός και είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που είναι 100 βαθμούς πίσω, δεν, μπορείς, δεν είναι αυτό που λέμε στα δικαστήρια, δεν έχεις ένα όμο συμφέρον να επικαλεστείς για να καταγγείλεις το ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε σε ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό σου λέει ο άλλος ότι ας τους άλλους ρε παιδί μου ένα βήμα πίσω. Τι είναι, τη Νέα Δημοκρατία ήταν. Τη Νέα Δημοκρατία ήταν. Ναι. Πες στον Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας να σταματήσει τα σάλια του Κυριάκου και της Ντόρας με τον Ολυμπιακό που θέλει να είμαστε δεύτερη 2-3 χρόνια ακόμη. Του χρόνου θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό το είπε όταν ανέλαβε, ρε. Δεν το είπε τώρα. Καταλαβες. Όταν του μίλησε του Σαββίδη. Δηλαδή του είπε: κάνε μια υπομονή. Μην πασάει την πρώτη χρονιά. Αμά να γκρεμίσει τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτό γιατί είναι κατεστημένο. Αυτό που δεν είχε καταφέρει ο ΠΑΟΚ και θέλει να το ξεπεράσει σαν στάδιο είναι το από την δεύτερη χρονιά του Σαββίδη να μην υπάρχει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το στάδιο πλέον και ότι του χρόνου πρέπει να πάμε να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Από τώρα θα πρέπει να το χτυπήσουμε το πρωτάθλημα, από φέτος. Δηλαδή το ότι ο Σαββίδης είδε την ΑΕΚ να επιστρέφει από τη ΓΑΜΑ Εθνική και να παίρνει την πρώτη χρονιά κύπελο, πρέπει να το δει σαν ένα θέμα το οποίο. Εντάξει. Εγώ λέω ότι όλα όσα γίναν, γίναν όπως έπρεπε. Μεθοδικά. Άλλο αν εμείς είμαστε παρανοϊκοί και τα θέλαμε όλα στο πιάτο. Η ΕΠΟ έπεσε όταν έπρεπε. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ σταθεροποιήθηκε σε ένα επίπεδο. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν αυτό το επίπεδο. Ωραία. Ο Ολυμπιακός μειώνεται ποιοτικά. Φέτος είναι συγκυριακό ότι παίρνει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Με ένα τρίμηνο εγκληματικής οργάνωσης. Είναι ακόμα, μια αυτοκρατορία σε παρακμή που έχει πέσει και δεν το ξέρει. Ωραία. Άρα του χρόνου ξεκινάς. Μη μου πει κάποιος 10 μεταγραφές και 8 μεταγραφές και 12 μεταγραφές. Θα πάω, θα τους κάψω ζωντανούς. Σας το λέω από τώρα. Ωραία. Βόμβες και αγκαλιά κάποιον. Ξέρω και ποιον. Τέλος πάντων, η ομάδα είναι έτοιμη, εντάξει, άργησε να ρολάρει, αυτό πληρώνει, άργησε να ρολάρει, μια χαρά έχει ρολάρει. Αλλά κάνει πορεία πρωταθλητισμού πλέον. Κατεμιά και διαιτησίες. Ωραία, πολύ κατεμιά όμως. Ο τρόπος που προσαρμόζεται σε καταστάσεις ξαφνικές δείχνει πορεία και νοοτροπία πρωταθλητισμού. Άσχετα με το ότι χάσαμε τόσο χρόνο και είμαστε τόσο πίσω. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Δηλαδή η Λέστερ πήρε το πρωτάθλημα, αλλά δεν ξεκίνησε την πρώτη αγωνιστική με θαύματα και με νίκες. Την προηγούμενη χρονιά είχε κάνει έναν απίθανο δεύτερο γύρο. Και αν θυμάστε, ήρθε ο προπονητής, ο Ρανιέρη, και του είπανε: άκου να δεις, μην αλλάξει και πολλά πράγματα, γιατί εμείς μια χαρά πάμε. Τους έχουμε. Το έχουμε δοκιμάσει ένα γύρο και είδαμε ότι δύσκολα να χάσουμε από κάποιον. Τον πιάσαν οι παίχτες στον προπονητή και του είπανε: μην ήρθες εδώ τώρα και επειδή θες να δείξεις ότι κάτι κάνεις, τα αλλάξεις όλα. Και άστο, συνέχισε το παιχνίδι όπως το έχουμε εμείς. Και η Λέστερ έκανε ένα απίθανο πρωτάθλημα γιατί είχε ξεκινήσει την προηγούμενη χρονιά από τον δεύτερο γύρο να παίζει καλά. Πάμε στο διάλειμμα για την πρώτη ώρα. Στις 2 θα κληρώσουμε τα 5-3 του αγώνα ΠΑΟΚ Αστέρα Τρίπολης. FM γράφτηκε να αφήνεται ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. Πρώτη ώρα λοιπόν χορηγούς. Με Μπειρατή, ο οποίος συνεχίζει τον διαγωνισμό που έχει σε εξέλιξη. Μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου, αν βρεθείτε εκεί και φάτε τα φοβερά μπέργκερ, θα μπείτε στην κλήρωση για να πάρετε ένα από τα 4 εισιτήρια της συναυλίας των Dropkick Murphys, που είναι την Παρασκευή 10 του μηνός. Μία μέρα πριν θα γίνει δηλαδή η κλήρωση. Κληρώνουν και 5 t-shirt. Θα γίνει αφιέρωμα tribute στο συγκρότημα την προηγούμενη ημέρα. Και έτσι στον Πειρατή είναι εβδομάδα ουσιαστικά για τους Dropkick Murphys. Επίσης στον Πειρατή έχει πολλές προσφορές. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι και Friday Rock Show με τη Λίνα Αντωνιάδου στα DEX. Η Λίνα Αντωνιάδου είναι παραγωγός του 1055 Rock. Μην ξεχνάτε ότι έχει και αγώνες το Σαββατοκύριακο και ο Πειρατής θα έχει γιγαντοοθόνες και θα σας τους μεταδώσει. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, αν θες σεμινάρια και στην πληροφορική και οικονομικά, datalabs.eru.gr για να ενημερωθείς. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, έτσι, 23, 10, 22, 29
62 και κολλάω λίγο γιατί βλέπω ότι άλλαξε, το πρόγραμμα. Άλλαξε ώρα το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Σε ποιο κύπελο πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα. Τη Κυριακή ο αγώνα δηλαδή. Όχι, ναι, τη επόμενη μετακρίτη. Δεν έχουμε κερδίσει το στον Μπάντμιγκτον. Ανακοινώθηκε από τη Λίγκα. Ναι. Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις 5 και 4 αντί τις 3 που ήταν να διεξαχθεί. Μάλιστα. Καλό. Άρα αυτό. Θα γίνουν δύο αγώνες των δύο ομάδων σε διάστημα 67 ώρων. Είναι καλό και για τη μετάβαση των οπαδών. Γενικά για την όλη λειτουργία είναι πολύ νωρίς το 3. 5 και 4 λοιπόν. Και κλείνουμε με Burger & Shake την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάτε εκεί στην Κούσκουρα. Θα φάτε εκπληκτικό μπέργκερ από φρέσκο και 100% εγγυημένο μοσχαρίσιο κρέας και βέβαια φοβερές τηγανιτές πατάτες, πολύ ωραία smoothies, milkshake, σαγκριές και σπιτικές λεμονάδες, και θα εκμεταλλευτείτε και τις εκπτώσεις, διότι αν είστε εκεί στην περιοχή έχετε έκπτωση 15% σε όλα τα προϊόντα. Αν είστε φοιτητής ή μαθητής παίρνετε free τις πατάτες και 12 με 6 έχει ένα πακέτο μπέργκερ με οποιασδήποτε πατάτες και σπιτική λεμονάδα, 5 ευρώ στα Burger & Shake στην Κουρκούρα. Με το μήνυμα του φίλου του Στέλιου, ΠΑΟΚ, ζούμε, κούτρα να σε δούμε. Με αυτό το μήνυμα μπαίνει. Σαφέστατη συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ποδόσφαιρο και τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα. Μετά το τελευταίο μήνυμα του Στέλιου, δεν τόλμησε κάποιο άλλο να στείλει μήνυμα. Οκ, όμως. Στις 2 θα κληρώσουμε τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. FM γράφεται και ο να αφήνεται. Πάω ποδόσφαιρο και αποστολή στο 4526. Μας έκανε μια επίθεση ένας φίλος εδώ. Κάτσε να διαβάσουμε το μήνυμα. Τι επίθεση? Διαβάζουμε τα πάντα. Μία από τις επιθέσεις. Προσέξτε πώς μας κάνετε επιθέσεις, διότι αυτόν τον καιρό δεν είμαστε και πολύ καλά, έτσι. Απειλή, θα έχετε επιχειρήματα. Θα έχετε. Απειλής. Όχι, θα έχετε επιχειρήματα, γυρίζουν τα μυαλά μου. Και μετά όταν μας βλέπετε από κοντά, μας χτυπάει την πλάτη. Τι. Μην εντάξω, δεν θέλω να ασχοληθώ καν. Άκουσα παράπονα χθες στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, το ΠΑΟΚ με μικρά, για τον κόσμο που δεν πηγαίνει στο γήπεδο, ειδικά από τον Δημήτρη. Απλά να θυμίσω στα παιδιά ότι αντίθετα με τους ρεπόρτερ, ο κόσμος δεν μπαίνει δωρεάν στο γήπεδο. Σε μια πόλη που ο μέσος μισθός είναι 500-600 ευρώ, αναγκαστικά οι περισσότεροι διαλέγουν παιχνίδια. Ίσως πρέπει να σκεφτεί η ΠΑΕ μια τιμολογιακή πολιτική που θα στοχεύει στην ποσότητα χωρίς να μειωθούν τα έσοδα. Να επισημάνω εδώ ότι πολλοί κόσμος για διάφορους λόγους ηλικία, θέματα υγείας κτλ. Δεν μπορεί να πάει στην 4 που έχει το ευθυνότερο εισιτήριο. Η 7 τι έχει? Η 8? Και στην 7 και οι ρεπόρτερ δεν γεννήθηκαν ρεπόρτερ, πηγαίνανε όπου έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Πριν γίνουν ρεπόρτερ. Το τελευταίο που θα μας ζητήσετε είναι να πληρώνουμε και εισιτήριο. Ναι, για κάποια δουλειά. Να βάλουμε κάτω ότι πληρώνουμε γιατί δεν θα πιάσει τόπο. Δεν μην βγούμε και κλεούσες. Α, περνάτε στην αντεπίθεση. Περνάτε στην αντεπίθεση. Αυτό το παπατζηλί και εσείς βγάζετε λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Ωραία, αλλά βγάλε εσύ, ρε. Που βγάζουμε από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Ναι. Δεν ξέρω. Εκείνες είναι θεούσες. Οι άλλες είναι κλεούσες. Πάμε σε ένα συνάλλο να μας. Δεν ξέρω, δεν κλαίγομαι ποτέ. Πάμε σε ένα συνάλλο να μας πει πόσα. Ούτε λεφτά... πάει με κλεούσες. Ούτε πάμε με κλεούσες. Εσύ είσαι η κλεούσα. Πάμε Τρίπολη, πάμε Τρίπολη. Κάτω, πάμε για λεούσα. Θοδωρή Τσούτσους, Θοδωρή τι κάνεις, καλημέρα. Πού είσαι, καλά, χαίρετε, χαίρετε. Πού είσαι, ρε. Καλημέρα. Θα μίλω σε καλά, ρε, καλά. Θα πεθάνω, ρε, με σκουφάνι. Πώς είστε? Εσύ. Τρεις είμαστε βασικά. Μια χαρά, Τρίπολη χωρίς βροχή, μια χαρά. Πλάκα κάνετε. Αλκιονίδες μέρες. Τι. Κάτι σαν Αλκιονίδες, με 4-5 βαθμούς βέβαια. Αλκιονίδες δεν το λες, αλλά τέλος πάντων. Αλκιονίδες για Τρίπολη. Φαντάσου που φτάσαμε να έχει 5 βαθμούς και να πληθωρούμε άνοιξη. Στην Τρίπολη. Τρίπολη μέσα Αυγούστου έχει 11 βαθμούς. Ιανουάριο που περάσαμε. Αλήθειες λέει ο Σταύρος. Δεν είναι, είναι αλήθεια αυτό που λέει. Ναι. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν παρουσιάστηκα. Τη μέρα που παρουσιάστηκα Μάρτιο μείον 20. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Τώρα μιλάει για το 85, ρε φίλε. Το 96. Θοδωρή, γιατί ο Αστέρας είναι δέκατος? Γιατί είναι τόσο χαμηλά δηλαδή. Ναι. Δεν του βγήκαν πράγματα πολλά το Αστέρα φέτος. Εκείνο το στόπερ, ρε φίλε. Εκείνο το στόπερ, σε τι, πώς τον λέγανε εκείνο, ναι. Τον Σεφί, ναι. Σεφί, πω Παναγιά μου. Εντάξει, αυτό ήταν τραγική επιλογή, αποδείχθηκε έτσι. Έχει φύγει βέβαια. Ναι. Έφυγε τώρα. Επέστρεψε Γαλλία. Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει εκεί, δεν ξέρω αν θα παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά τέλος πάντων δεν ήταν. Δεν του βγήκαν διάφορα πράγματα. Δεν έγινε σωστός σχεδιασμός. Ξεκάθαρα δεν έγινε σωστός σχεδιασμός. Δηλαδή θυμάμαι τον Αστέρα να παίζει με δύο κανονικά center back σε ρεβάνς κυπέλλου με τα Τρίκαλα τώρα, πριν δύο εβδομάδες, μετά από μήνες με δύο κανονικά center back. Που να μην παίζει ο Μπέρτο στόπερ δηλαδή. Μπράβο, ή ο Χαμντανή στόπερ.
ή ο Κουρμπέλης στο ξεκίνημα στόπερ. Για μένα στόπερ είναι ο Κουρμπέλης, εντάξει. Και για μένα στόπερ είναι ο Κουρμπέλης, αλλά τέλος πάντων άλλη κουβέντα, θησαύρο. Ναι. Και για μένα στόπερ είναι ο Κουρμπέλης, ξεκάθαρα. Ναι. Θα είχε κάνει καριέρα πολύ πιο σύντομα και πολύ πιο ίσως και μεγαλύτερη ο Κουρμπέλης, αν επιμέναν να το χρησιμοποιούν ως κεντρικό αμυντικό. Ναι. Συμφωνώ. Ή η Iglesias στόπερ. Το είδαμε και αυτό στο ξεκίνημα. Ποιοι παίξαν, ο Σελίνη με ποιον? Ο Σελίνη τον Γκαϊντούτσικ, ένα παιδί το οποίο έχει έρθει τώρα από τη Λευκορωσία. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα τον χρησιμοποιήσει ο Ελευθερόπουλος στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ούτε τακτικά ούτε σε φυσική κατάσταση είναι έτοιμος. Αλλά τέλος πάντων είναι κανονικός σχετικός αμυντικός άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Του έδωσε λίγο χρόνο συμμετοχής, απλά στη Ρεβάζ με τα τρίκαλα. Εμάς μας ενδιαφέρει να παίξει ο Μπέρτος, φίλε. Ο Μπέρτος θα παίξει. Ο Μπέρτος, φίλε, αν παίξει, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, να ξέρεις. Με τον ΠΑΟΚ πάντα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Όλο ή κόκκινος τρώει, αυτόν γκολ βάζει. Το τελευταίο καιρό είναι γενικά σε εξαιρετική κατάσταση. Αγαπάμε Μπέρτο, να ξέρεις. Αγαπάμε Μπέρτο, να το πεις. Λοιπόν, ο Μανώλης Μπέρτος όντως έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Κλίμα. Σήμερα θα φανεί, αν θα είναι έτοιμος. Ναι. Και έρχεται να προσθεθεί στις απουσίες του Ιγκόρ, που επίσης είναι δεξιός μπακ. Άμα δεν παίζει αυτός, τους καλός παίκτης, δε. Αυτός είναι καλός παίκτης, ναι. Και δεν παίζει στην Τούμπα. Δεν παίζει ο Κοντό, δεν τον έχουμε δει και πάρα πολύ. Ποιος είναι αυτός? Δύο απάνω τους τραυματισμούς είχε. Επιθετικός που είχε έρθει το καλοκαίρι, ναι, για τον Αστέρα, τραυματίστηκε δύο φορές απάνω τώρα και έχει μείνει αρκετό διάστημα εκτός. Και δεν παίζει και ο Καλτσάς, επίσης τραυματίας. Είναι εκτός. Αυτές είναι οι απουσίες δηλαδή του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, ναι, για τον αγώνα, ναι, στην Τούμπα. Αν δεν παίξει ούτε ο Μπέρτος, το δεξιά με Κότσιρα, που είναι η ιδέα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Ένα παιδί το οποίο είναι από εδώ, από την Αρκαδία, και με εξαιρετική τεχνική κατάσταση. Αν μου πεις αριστερά, ο μάλα μας. Κότσιρας με ωμέγα, έτσι, όχι με ομικρόν. Ναι, με ωμέγα. Ένα παιδί το οποίο, η αλήθεια είναι, εγώ παιδιά όταν είχα πρωτοέρθει στην Αρκαδία, είχα πάει και είχα δει ένα παιχνίδι τοπικού πρωταθλήματος, mm-hmm, και ξαφνικά ήταν τον Κότσιρα να παίζει. Έπαιζε τότε στην Φαλεσία, ομάδα της Μεγαλόπολης. Και πήγε τον βρήκα μετά και του λέω, ρε φίλε, συγγνώμη, τι κάνεις εδώ? Γιατί είσαι εδώ? Ναι. Δηλαδή παιδί το οποίο πραγματικά θα μπορούσε, είναι τώρα πλέον 23, αλλά θα μπορούσε από πολύ νωρίτερα να έχει κάνει πράγματα. Από τότε λοιπόν που ήρθε ο Ελευθερόπουλος, θεωρεί ότι αυτό το παιδί μπορεί να υποστηρίξει τη θέση ενός σύγχρονου δεξιού μπακ. Γι' αυτό αν δεν παίξει ο Μπέρτος, νομίζω θα δούμε τον Κότσιρα σε αυτήν την θέση. Τον Αρούμα στο τέρμα δηλαδή. Τον Αρούμα στο τέρμα. Τον Κότσιρα λέει στον Μπέρτο, ο Γιαννούλης. Σελίν με. Λογικά με Χαμντανή. Με Χαμντανή. Στο κέντρο της άμυνας. Ναι. Η Iglesias, Τσουκαλάς και ο Iglesias και ο Δημούτσας υπάρχουν διαθέσιμοι. Mm-hmm. Ο Τσουκαλάς ανεβασμένος τελευταία. Από ό,τι είδα. Ο Τσουκαλάς ανεβασμένος, σχέση... ο Iglesias ανεβασμένος. Mm. Ο Δημούτσας είχε χάσει κανένα δύο παιχνίδια. Γενικά είχε στηριχθεί στο δίδυμο Δημούτσος Τσουκαλάς ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω τώρα αν θα χρησιμοποιήσει τον Iglesias ή τον Δημούτσο. Τσουκαλάς θα φορτώσει τον άξονα. Αριστερά ο Μάσα, ο οποίος επίσης είναι ανεβασμένος, ναι, ο Μανιά στην κορυφή της επίθεσης. Δεξιά λογικά ο Στανισάβλεβιτς, mm-hmm, δεν υπάρχει πλέον και Κάλτσας. Και ο Φαρίνια πίσω από τον Μανιά, ο οποίος επίσης έχει βελτιώσει την εικόνα του Αστέρα. Λύση μου μια απορία. Αν μπορώ. Η πώληση Γιάννου ήταν αυτή που έκανε πρώτο φόρ τον Ιωαννίδη τελευταία στιγμή, ή ήταν μια στρατηγική επιλογή ότι πιστεύανε ότι ο Ιωαννίδης μπορεί να ανταπεξέλθει? Πρόσεξε να δεις τι έγινε, γιατί καμιά φορά συμβαίνει αυτό στις ομάδες. Ο Ιωαννίδης επιλέχθηκε ως ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε τον Ιανουάριο στον Αστέρα και κουβάλισε την θέση του επιθετικού χωρίς να ξέρουν τότε ότι ο Γιάννου θα απολυθεί. Γιατί ο Γιάννου πωλήθηκε, οι μεταγραφικές περιόδους στην Κίνα κρατάνε, έτσι, δεν είναι τώρα. Yeah. Μπορεί και αύριο να πάρει παίκτη στην Κίνα. Η μεταγραφή του Γιάννου ολοκληρώθηκε τέλη Φεβρουαρίου, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Yeah. Η ιδέα που είχαν στον Αστέρα ήταν να πάρουν βασικό επιθετικό. Το καλοκαίρι όμως, βλέποντας και τα φιλικά και έχοντας και τη δυσκολία να πάρουν βασικό επιθετικό, βλέποντας και τα φιλικά τον Ιωαννίδη να βγάζει μάτια, και πραγματικά το έκανε το παιδί εκεί, στην πραγματικότητα αυτό που δεν ήθελαν να κάνουν ήταν να καπελώσουν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος πήγαινε εξαιρετικά. Και γι' αυτό έφεραν ως δεύτερο επιθετικό τον Κοντό. το παιδί που λέγαμε ότι έχει αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμού. Τελικά στην πορεία αυτό αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σωστό. Γιατί ο Ιωαννίδης δεν κατάφερε, mm, η αλήθεια είναι να σηκώσει το βάρος της επίθεσης του Αστέρα. Και γι' αυτό έλεγα ότι έχουν γίνει λάθη και σε σχεδιασμό κτλ. Και στην οργάνωση του αγωνιστικού τμήματος. Και είναι τώρα αρκετά πίσω ο Αστέρας. Είναι πίσω ο Δημήτρη, είναι βελτιωμένος όμως ο Αστέρας. Ναι. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι καλός. Και με τον Πανιόνιο ήταν σε γενικές γραμμές καλός, mm-hmm, ο Αστέρας.
ανεξάρτητα αν τελείωσε το παιχνίδι σε αυτό το 1-1 με διάφορα θέματα κτλ. Άρα λες είναι σε μια φάση ανάκαμψης, απλά βαθμολογικά είναι πολύ δύσκολο να προλάβει πεντάδα, έτσι. Νομίζω ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν ξέρω, είμαστε και ένα πρωτάθλημα το οποίο οι βαθμοί πετιούνται, έτσι, δεν ξέρω. Έχει αλλάξει πεντάδα, νομίζω, περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλη φέτος. Ναι, ναι, ναι. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν το έχω ψάξει, αλλά αυτό νομίζω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας είναι πίσω αρκετά, έχει και δύσκολη κλήρωση στον Παναθηναϊκό. Το οποίο Παναθηναϊκό παρεπιπτόντως θα το παίξει τρεις φορές αυτό το μήνα, γιατί έχει και άγωνα πρωταθλήματος εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή μετά τον ΠΑΟΚ ακολουθεί ο Ατρόμητος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Παναθηναϊκός επίσης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και αμέσως μετά τον Παναθηναϊκό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ξανά αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γιατί είναι πάνω σκυπέλη πλέον. Έτσι. Από τον Ελευθερόπουλο είναι ικανοποιημένη από την πορεία του, προσπάθειά του από... Η αλήθεια είναι ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο Αστέρας με τον Ελευθερόπουλο. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε τακτικά ζητήματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει πάρει και από τους ποδοσφαιριστές περισσότερα πράγματα ο Ελευθερόπουλος. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει και θαύματα σε μια ομάδα. Ξέρεις τι λείπει από τον Αστέρα, που το βλέπω εγώ, Θοδωρή, τώρα. Αλλά έχει βελτιωθεί. Για πες, Σταυρό. Δεν έχει προσωπικότητες που ξεπετάγονται όπως έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Συμφωνώ. Δηλαδή, όταν πρώτο ανέβηκε, εμφανίστηκε ένας Καρντόσο, ένας Φιλωμένο. Μετά, τέλος πάντων, υπήρχαν παίκτες οι οποίοι κουβαλήσαν. Ήρθε ο Ράγιος, ήρθε ο Ντεμπλάσης. Ο Ουσέρο, πώς το λέγατε, ναι. Ναι. Ο Ουσέρο. Ωραία, δηλαδή ήταν παιδιά τα οποία έβλεπες ότι εισμπρόχνουν το σύνολο. Πλέον δεν έχει τέτοιους. Δεν έχει. Ο Τσουκαλάς το παλεύει, αλλά γενικά και σε χαρακτήρα είναι πολύ low παιδί. Δηλαδή δεν είναι ο τύπος που θα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ναι. Όμως. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε βγάλει καμιά μπουρούχα. Ξέρεις, είναι ποδοσφαιριστής όπως τον είχαμε στο μυαλό μας εμείς παλιά, δεκαετία του 80, ο Τσουκαλάς. Δηλαδή ένα παιδί, όπως είπες, low profile, αυτό που πρέπει να είναι. Όπως είναι η ταπεινότητα που εκφράζεται, ο προσφυγικός σύλλογος. Δηλαδή, από το Euro, πέρα από ότι νίκησε η ομάδα μας, όπου Φερνάντο Σάντος ομάδα μας, έτσι. Εννοείται. Πέρα από αυτό, αυτό που κερδίσαμε το Euro ήταν ένα κανονικό ποδοσφαιριστή παλιάς κοπής, τον Griezmann. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αυτό κερδίσα. Ένας παίκτης δηλαδή ο οποίος δεν έχει γίνει από τα μανίκια στο χέρι ή από την χώμη του ή από τα μπράτσα του. Ένας ποδοσφαιριστής παλιάς κοπής. Εμένα μου είχε λείψει προσωπικά αυτό. Ναι. Σωστά. Τι βλέπεις τώρα, με τι ψυχολογία έρχεται ο Αστέρας? Καλά είναι ο Αστέρας γενικά. Δηλαδή πιστεύει πολύ στη δουλειά του. Γι' αυτό είναι καλά. Και οι παίκτες πιστεύουν πολύ και στη δουλειά του Ελευθερόπουλου. Δεν δαγκώνονται που πετυχαίνουν τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη momentum. Γιατί είναι μια κουβέντα. Αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό το συζητάνε. Ο ΠΑΟΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δεν το συζητάμε αυτό. Και μάλιστα πετυχαίνουν τον ΠΑΟΚ σε εξαιρετική κατάσταση. Είχαν πετύχει και την ΑΕΚ τότε στην αλλαγή προπονητή. Ναι. Με τον Μωράης να φεύγει. Οι παίκτες να παίρνουν πάνω τους την ευθύνη, γιατί πάντα συμβαίνει αυτό σε μια ομάδα. Ήταν κακό timing, το είχε πει και ο Ελευθερόπουλος αυτό. Δηλαδή έβλεπε να έρχεται κάτι που δεν μπορούσε να σταματήσει στην πραγματικότητα ο προπονητής. Από εκεί πέρα όμως αυτό που κάνουν στον Αστέρα το πιστεύουν πλέον. Σε αγωνιστικό επίπεδο μιλάω, έτσι. Οπότε όταν μια ομάδα πιστεύει σε αυτό που κάνει, δεν ξέρεις πώς μπορεί να παρουσιαστεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα είναι ένα παιχνίδι. Δεν θέλω να αποχωρήσω αντίσταση για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Αστέρας θα κάτσει φρόνημα. Να το πω έτσι. Έχει απαιτήσεις, παίζει πιο επιθετικά. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, θα προσπαθήσει να βγάλει πράγματα μέσα στο γήπεδο. Σωστά. Τώρα, έτσι αν θα το βγουν οι ευκαιρίες του γίνουν γκολ και τα λοιπά, είναι άλλη συζήτηση. Ο Ελευθερόπουλος γενικά έχει μια φιλοσοφία, σπάνια παρουσία σε σύνολο που κλείνεται ως κλασικός ένας προπονητής. Μάλιστα, είπε κάτι, το λέει, μπορεί να είναι και λάθος μου, αλλά εγώ θέλω η άμυνα μου να παίζει ψηλά. Και εμείς αυτό θέλουμε. Το θέλει, το ζητάει αυτό. Θοδωρή, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Τώρα με τον ΠΑΟΚ, βέβαια, που βγάζει τόσες φάσεις, αν παίξει ψηλά. Φίλε, να συνεχίσει έτσι. Εμείς θέλουμε ο προπονητής να έχει μια σταθερή φιλοσοφία. Να μην αλλάζει από Κυριακή, Τετάρτη και Τετάρτη Κυριακή. Αυτό, ναι. Αυτό είναι ηχητικό, Σταύρο. Το κρατήσουμε για το απόγευμα απ' έξω το ίδιο, να μην έχουμε θέματα. Ναι, ναι. Σωστά. Εύκολα. Να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Αυτά ισχύουν για την ομάδα της Τρίπολης που έρχεται στην Τούμπα την Κυριακή. Αδελφός Θοδωρής Τσούζος. Και πράγματι προσπαθεί να παίξει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο με τα όπλα που έχει ο Ελευθερόπουλος. Γι' αυτό λέμε ότι θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον το μάτς της Κυριακής. 5 και 4 για παιχνίδι για το οποίο δίνουμε 5 εισιτήρια. FM γράφεται και ενώ αφήνεται το PAOK ποδόσφαιρο ονοματεπώνυμο και στο 45-26.
Έχουμε πάλι εξελίξεις για το τελικό κυπέλλου στο μπάσκετ. Θα τα δούμε σε λίγο. Η αστυνομία δεν έδωσε το πράσινο φως για να γίνει ο αγώνας στη Λάρισα. Ο Άρης πρότεινε Αλεξάνδριο όπως πρέπει να κάνει. Εννοείται. Και ο Άρης πρότεινε το Αλεξάνδριο. Εννοείται. Αλεξάνδριο πρέπει να γίνει. Έκτακτη σύσκεψη σε λίγη ώρα. Και πάλι. Τι επιμένουν για το ΆΚΑ. Είναι εκεί τα πάντα. Από ό,τι φαίνεται κάνουν για να γίνει το μάτς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εντάξει, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Άρης δεν θα κατέβαινα να παίξω. Στα ίσα. Αν ήσουν Άρης. Αν ήμουν Άρης, ναι. Θα τους έκανα μια επιστολή ότι είστε ξεφθυλισμένοι όλοι. Ότι ζείτε σε ένα μικρό κόσμο και έχετε διαλύσει το άθλημα. Που εγώ συνέβαλα ως Άρης και να τα δεχόμαστε όλα να αποκτήσει μια υπεραξία και ένα ενδιαφέρον. Ωραία στην ελληνική κοινή γνώμη. Δεν με σέβεστε. Σας γράφω στα αυτά μου. Και δεν συμμετέχω σε καμία διαδικασία. Εγώ αυτό θα έκανα, ήμουν Άρης. Αυτός που ακούσατε είναι ο Σταύρος Κόλκας. Όχι, ρε φίλε, το δίκαιο με το δίκαιο να είναι, κάτσε. Δεν τους γουστάρουμε, εντάξει, ναι, οκ. Okay, είναι αντίπαλοι μας, μας τα ζαλίζουν, αλλά το δίκαιο είναι δίκαιο. Ωραία πράγματα. Έτσι δεν είναι, έχω αδικό. Όχι, όχι. Μην πούμε ότι τους συμπαθώ κιόλας, δεν τους συμπαθώ, εννοείται. Ενώ δεν τους συμπαθώ οπαδικά. Εντάξει, έχω η μισή μου φίλη είναι Αργιανή. Σκούρα τον να ξυπνήσει, είναι μια πρώτη αντίδραση από φίλο μας. Ναι. Δεν πιστεύει στα αυτιά του. Και ο άλλος φίλος γράφει για το θέμα των εισιτηρίων και των τιμών στην Τούμπα. Ναι, εντάξει για τους μισθούς, αλλά δεν γίνεται και ολόκληρος ΠΑΟΚ να βάλει 5 ευρώ εισιτήριο. Και γιατί δεν μπορεί να έρθει σε 4 ο φίλος? Τον πείραξε ποτέ κανείς ή φοβάται να έρθει σε μια θύρα που οι γκρινιάριδες προπονητές κερκίδας δεν γίνονται και τόσο αποδεκτοί? Εγώ σχεδόν κανέναν δεν δικαιολογώ όταν ανοίγεται η συζήτηση για την τιμή του εισιτήριου. Όλοι μας εκεί που θέλουμε τα δίνουμε. Όταν μιλάμε για λεφτά της τάξης του 10 ευρώ εισιτήριο, έτσι. Όχι τώρα να. Επειδή υπάρχουν κάποιες απαντήσεις σε αυτό που είπε το παιδί κάτω, οι μόνοι που δικαιολογούν την παρούσα φάση είναι τα παιδιά από την επαρχία που όντως. Ναι, γιατί είναι πενιντάρικο για αυτούς το να. Και παραπάνω μπορεί να είναι. Βέβαια, το να τραβηχτούν μέχρι εδώ. Εκεί τα δικαιολογώ τα παιδιά. Εκεί ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια πιο έξυπνη συμφωνία. Σαν ΠΑΟΚ να βρούμε ένα τουριστικό γραφείο να μεταφέρει. Υπάρχει κίνηση με τα αυτοκίνητα που ο καθένας. Ναι, μαζί σου. Okay, ναι. Και έρχονται 4-4 μαζί. Και ο ΠΑΟΚ να έχει 2-3 λεωφορεία σε κάθε μεγάλη πόλη. Είναι κάτι μαρκετίστικο που πρέπει να το δουλέψεις, να βρεις τουριστικό γραφείο να το υποστηρίξει. Με ιδέες γίνονται όλα. Ωραίο αυτό. Εννοείται, ναι. Εγώ προσπάθησα να το κάνω μια φορά στο μπάσκετ. Με χορηγό εκείνη του Κοντομινά. Τους είχα πει και πώς θα το κάνουν και τι να κάνουν και γιατί είχαμε θέμα με τον μπάσκετ τότε. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τρέξουν έξυπνα. Η Θεσσαλονίκη δεν ανταποκρίνεται γιατί αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει από την κουλτούρα μας. Κακώς κατ' εμέ το γήπεδο. Δηλαδή κάποτε από το Σάββατο το μεσημέρι σκεφτόμασταν μόνο το γήπεδο. Και τώρα έχει 500 πράγματα. Στο καφέ να δεις τον Πάοκ. Ναι, ρε φίλε. Πρόσεξε με λίγο. Και αυτό είναι κάτι γιατί ουσιαστικά συντηρεί επιχειρήσεις. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Ωραία. Αλλά εγώ αυτό που με τρομάζει. Είναι η γενικότερη φιλοσοφία ότι το καφενείο έχει νικήσει την ουσία. Ναι, δηλαδή, που είναι το να το δεις. Έχει φθείρει όλη αυτή η ίντρικα και όλη αυτή η παραφιλολογία και όλη αυτή η βλαχιά που κινείται γύρω από τον ΠΑΟΚ. Το DNA, το φιλοσοφικό της ομάδας. Ναι, όχι, ολοκλήρωσε το γιατί ακριβώς σε πιάσα. Τι θες να πεις. Ωραία, στην ουσία των πραγμάτων που δεν ήταν άλλη από ότι όλη την εβδομάδα σκεφτόμασταν πότε θα πάμε στο γήπεδο. Πού θα πάμε στο γήπεδο και πού θα πάμε στο Κώστα το καφέ να δούμε το παιχνίδι. Να σου το θέσω. Ωραία. Και διαφορετικά. Ναι. Όταν είσαι ένας φίλαθλος που παραπέντε πας στην καφετέρια, ξεκινάει το μάτς, το βλέπεις με αυτούς δίπλα σου να μιλάνε έτσι όπως μιλάνε και τελειώνει και φεύγεις, είσαι πολύ πιο εύκολα ευάλωτος να σε δηλητηριάσουν από το να ζήσεις αυτή τη φοβερή εμπειρία του πήγα μια ώρα πριν εκεί, είπαμε δύο συνθήματα, μπήκαμε αγκαλιασμένοι μέσα στο γήπεδο. Το είδα το μάτς και με έβγαλε συναισθήματα όλο αυτό το πράγμα. Φίλε, τότε κανείς δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει. Επίσης, μια άλλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν που έχει βάλει στην οτροπία μας έχει να κάνει και με τα εκτός έδρας. Όταν η γενιά δικιά μας και οι προηγούμενες, γιατί η γενιά δικιά μας ήταν η τελευταία που κατέβαινε χωρίς μέτρο στην Αθήνα ή στα εκτός έδρας γενικά. Όταν μάθαμε λοιπόν ο ένας τον άλλον στα εκτός έδρας, σε εχθρικό έδαφος. Ωραία. Αλληλεγγύη. Εντάξει. Να λειτουργήσεις όπως πρέπει να λειτουργήσεις, με τα μάτια ανοιχτά, να μην τρως παραμύθι κτλ. Κτλ. Όταν γαλουχήθηκες έτσι, γιατί δεν πήγαινε εκδρομές το 2% του ΠΑΟΚ ή το 3% του ΠΑΟΚ, όλοι περάσανε ένα διάστημα. Ναι. Πολλοί, όχι αυτοί που κάνουν εκπομπές,
γιατί δεν τους είδαμε ποτέ, κάτι άλλοι. Ωραία. Όταν μεγάλωσες έτσι, είναι λογικό να έχεις πιο ισχυρό δέσιμο. Δεν είναι τυχαίο ότι με τη γενιά μου, ωραία, έχω ακόμα με τα παιδιά που πηγαίναμε τότε, έχουμε ακόμα σχέση. Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο. Και... άλλοι κάναμε κουμπαριές, άλλοι τέλος πάντων. Όχι, ρε, και μιλάς στο μικρόφωνο σχέση, και σε καταλαβαίνει, ναι, καλύτερα. Ναι. Καταλαβαίνει τι λες, γιατί σε ξέρεις, έχεις ζήσει. Άλλος φίλος σημειώνει: η ΠΑΕ κάθε καλοκαίρι βγάζει διαρκείας με μέση τιμή 7 ευρώ στην 7 και στην 4 και 10 περίπου στην 5. Μάλιστα με ευκολίες σε δόσεις. Ναι. Όποιος δεν θέλει να θερήσει 10 μήνες κοσκινίζει. 8.500 διαρκείας έχουμε και το γήπεδο έχει 3.000. Ας βοηθήσουν τα υπόλοιπα τμήματα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ένα ακόμα μήνυμα. Για μια το ίδιο θέμα. Που γίνεται για τον Στέφανο Αθανασιάδη και πόσες τιμωρίες, πόσες αγωνιστικές έχει τιμωρηθεί. Από τη στιγμή που τιμωρήθηκε μία, δηλαδή έκανε μία ανακοίνωση η Λίγκα ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο παιχνίδι με την, με τη Λάρισα, μετά την αποβολή στο Αγρίνιο, από τη στιγμή που δεν έχει βγει απόφαση μέχρι τώρα, σημαίνει ότι έχει φάει μία αγωνιστική. Έτσι δεν είναι? Ναι. Mm-hmm. Βέβαια, εγκαίρως θα έπρεπε αν να. Αν βγει σήμερα το απόγευμα. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει βγει μέχρι τώρα, θεωρούμε δεδομένο ότι είναι. Θα βγάλει ποινολόγιο η Λίγκα, ναι, σε λίγο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ειδοποιηθεί για τιμωρία άλλου είδους. Ναι. Θα οριστικοποιηθεί σε λίγο αν έχει δικαίωμα να παίξει ή όχι. Πάμε στο διάλειμμα να ακούσουμε και ώρα και χορηγούς και επιστρέφουμε τελευταίο κομμάτι, γιατί δεν είπαμε σχεδόν τίποτα για τα άλλα τμήματα. Και έχουμε και μπάσκετ και βόλο και handball. Να τα προλάβουμε όλα. Έχουμε ομάδα στο Facebook, το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο. Αλλά λίγο μπερδεύονται τα μηνύματα τα οποία έρχονται και εκεί. Καθυστερούν λίγο, μπαίνουν με διαφορετική σειρά. Ναι, ναι, ναι. Μπαίνουν με διαφορετική σειρά. Πας για πρωτάθλημα του χρόνου με μια μόνο προσθήκη του Βιερίνια. Ναι, είπε πριν 25 λεπτά ο Δημήτρης. Ναι, μετά όμως έχει ένα χθεσινό. Μετά γράφει ένας για κάτι που έχει σχέση με γάβρους κλπ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, διαφωνικό σταθμό, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Μετά άλλο μήνυμα, αυτό που διαβάσαμε για τον κόσμο. Πρέπει να έχει λίγο το νου σου να κοιτάξει την τίγια. Μετά πρέπει να μια τρακτέρ, ώρα. Ναι. Έχει ένα τρακτέρ μετά. Μετά λέει μέρα πληρωμών στην τάδε ομάδα. Αν δεν παίρνει βαρύ και ανθυγινό μπόνου έξτρα, μέρε άδεια και κάθε συστρόικα είσαι ήρωα. Άλλο. Άλλο μα ζητάει να μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ. Γιατί παίζει πάω κάρι. Οκ. Σε 10-15 λεπτά πάντω. Κληρώνουμε τα τελευταία ιστορία του αγώνα ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Έχει και ένας φίλος που θέλει να αλλάξει κάτι για την προηγούμενη εκπομπή με ένα διαγωνισμό. Θα το δει εδώ στη γραμματεία. Το δει Μαρλίζ τώρα στην Σιμεσχέρα. FM γράφεται και ενώ έχει αρκετές κυρίες που από την προηγούμενη εκπομπή στέλνουν μηνύματα για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526. Κάτι ακόμα που μου έκανε εντύπωση είναι η ανακοίνωση της Λίγκας, το ποινολόγιο, για την προηγούμενη αγωνιστική, μια και το λέγαμε. Οι παρακάτω ποδοσφαιριστές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχή στους ξαναβολείς αγώνες σε 10 αγωνιστικής. Αυτό βγαίνει πάντα, έτσι. Άρα περιμένουμε και αυτό να βγει τώρα εν ώψη της αγωνιστικής 19ης, για να δούμε αν παίζει ο Αθανασιάδης ή όχι. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ενημέρωση και υποθέτει θεωρούν ότι τελείωσε η τιμωρία. Στο προηγούμενο λοιπόν ποινολόγιο για τα μάτια της ξαναβολής γράφονταν ότι δεν παίζει ο Ρούσος, ο Αλμπέρτος του Ηρακλή, δεν παίζει ο Γκόμες της Κέρκυρας και δεν παίζει ο ποδοσφαιριστής ονόματι Αθανασιάδης Στέφανος Παύλα Νικόλαος. Δύο παίχτες. Ότι στη Λίγκα είναι Αθανασιάδης Στέφανος Νικόλαος. Δεν το ξέρεις. Κλάους. Ναι. Έτσι εξηγείται. Το παλικάρι μας λοιπόν εξέτησε τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του στο ενδιάμεσο το μάτς το ξαναβολής και αν δεν προκύψει κάτι μέσα στην ημέρα σαν ανακοίνωση, νέο ποινολόγιο κλπ. Ποινολόγιο θα βγει. Ποινολόγιο θα βγει αν θα τον έχει μέσα. Εκεί θα ξεκαθαρίσει. Εκεί θα ξεκαθαρίσει. Και βλέπω όποιος παίρνει κίτρινο τον ΠΑΟΚ να δηλώνεται στο ΠΑΟΚ Βέρεια. Θα χάσουμε και άλλους δύο βαθμούς στην Βέρεια και γυρνάμε κανένα τετράωρο. Και να κλαίμε τα φίλια. Εσύ μα έλεγε ότι έχει 20 παίχτε, φίλε. Είσαι άξιο. Τι... δεν υπάρχει περίπτωση. Φοβάσαι το ΠΑΟΚ Βέρεια. Εγώ ξέρω ότι στο ΠΑΟΚ Βέρεια θα δηλωθούν και άλλοι. Δεν μπήκαμε ακόμα στα ντέρμπι να δηλωθούν και άλλοι. Κάτσε να θυμηθούμε ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστέ αυτοί. Ο Λέοβατ πήρε. Δηλώθηκε. Ναι. Σε ποιο μάτι θα παίξει ο Λέοβατ. Ποιοι είναι στο όριο. Να θυμηθούμε. Πρέπει να είναι 5 ακόμα στο όριο των καρτών. Δηλαδή οι οποίοι έχουν 3. Είναι ο Μάτο.
είναι ο Κάμπος που δεν, είναι ο Μαλεζάς, είναι ο Κρέσπο, ο Σάχοφ, αυτοί. Ας φάνε όλοι τώρα, με Τρίπολη, να τελειώνουν. Τι, εντάξει δεν είναι έτσι, να φάνε όλοι με Τρίπολη, τι κάνουν, κορυδεύουν όλοι. Είναι πάρα πολύ καλά τα νέα για τον Μπέλκα. Δεν πιστεύω στα μάτια του στον ΠΑΟΚ. Αυτό το διαστημικό την κάνει τη δουλειά. Ξέρω εγώ. Όλα μαζί. Και το διάστημα είναι στην φάση, φίλε. Το πόδι λέει ήταν διπλάσιο, τριπλάσιο. Τον είδα, ρε. Τον είδα, σχεδόν έκλαιγε. Σου είπα ότι είστε με καροτσάκι στο αεροδρόμιο. Και πλέον περπατάει κανονικά, έχει ξεπριστεί, είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Δεν σημαίνει ότι θα παίξει Τετάρτη την άλλη Τετάρτη, αλλά θα παίξει πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογίζονταν. Πάμε στο μπάσκετ ή επιστρέφουμε στο μπάσκετ. Να μας δώσει κλίμα ο Νίκος Μοσχοβίτης ενώ ψηπαοκάρης. Νίκο, καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα τώρα που σε βρήκα, γιατί βαριόμουν να σε πάρω τηλέφωνο. Συνεννοήσου για το ξενοδοχείο λίγο τι θα κάνεις. Εντάξει. Μην ασχολούμαι εγώ με τις αποστολές σας όλη την ώρα. Τσαπάδες, τσαπάδες. Ναι, πάμε παρακάτω. Είναι όμως περιοχή που εξειδικεύεσαι, ρε. Πρέπει να βοηθήσεις λίγο. Τι να βοηθήσω, το βοηθήσω για να κάνει κάτι μετά. Όχι, όχι, ότι βοήθησε κατευθείαν. Το άλλο δεν έχει να βοηθήσει κάτι. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Μιλές και πολύ κόλκας εκεί που θα πας όμως, γιατί δεν ξέρω τι εντυπώσεις άφησε. Στο Μολότοφ θα πας. Στο Μολότοφ θα πας να βρεις εκεί πέρα να πούμε τα παιδιά. Το καλύτερο κλαμπ. Θα βρεις τον Ήλιτς. Ναι, καυτή ατμόσφαιρα στο Μολότοφ. Φίλε, μια χαρά το Μολότοφ, άστο. Και μετά μπουζούκι με ελληνικό τραγούδι και σέρβικη μουσική. Σέρβικο στίχο. Ναι. Στο μπαμ, στο μπουμ. Ψάχνει στο σερβιτόρο. Επειδή όλα αυτά είναι τουριστικά. Εντάξει, αυτά με τις φιλίες και λοιπά. Δεν είναι νεαρό, ρε. Άμα δεν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, μη γυρίζεις. Δηλαδή, ασχολούμαστε με δευτερεύοντα θέματα και όχι με τα σημαντικά. Βασικά, να σου πω κάτι, αν κάνεις καμιά γκέλα και χάσεις αύριο, ακυρώνονται όλα για Βελιγράδι. Παιδιά, δεν ξέρω, εμφανίστηκαν πάρα πολύ για αύριο, ενώ όσες φορές πήγαμε κάπου μόνοι μας, ωραία. Δηλαδή, παράδειγμα, λέω ένα παιχνίδι δεύτερης αγωνιστικής Άρης ΠΑΟΚ, όλα γίνανε καλά. Όταν εμφανίζονται πολύ γύρω-γύρω, τότε δημιουργούνται τα θέματα. Θέλουν να έρθουν δηλαδή πολλοί πανηγυρτζίδες, ναι, ειδικά στο μάτς. Πολλοί κόσμος έχει εμφανιστεί. Ενώ άφησαν μόνο τους να πας. Όχι, απαγορευτικό, φίλε. Κόφτη, βάλε, κόφτη. Δεν μπαίνει κανένας. Κάτι τουρίστες που πουλάνε τζιν, κάτι τέτοιο, αυτοί όλοι ποτέ. Να πληρώσουν εισιτήριο και να πάνε στη θύρα. Τι θα δούμε, τι γίνεται. Τι θα δούμε. Εντάξει, η προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Ήταν σημαντικό το ότι μέσα στην εβδομάδα είχε όλες αυτές τις μέρες για να προετοιμάσει αυτό το παιχνίδι. Κάποια μικροθέματα τώρα με τον Μακφάντεν τις προηγούμενες μέρες με τον Κόνιερ, που προπονήθηκε χθες, δεν είναι σημαντικά. Ο Κόνιερ αναμένεται να κάνει κανονικά προπόνηση. Σήμερα είχε κάποια συμπτώματα ίωσης χθες και δεν προπονήθηκε προληπτικά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ στην προσπάθεια που κάνει για την πρώτη τετράδα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε μια μεγάλη ευκαιρία στη Ρόδο. Αν κατάφερε να κάνει 2-2 σε αυτά τα παιχνίδια, για μένα θα έχει σημαντικό προβάδισμα τώρα που μιλάμε. Τον επηρέασε η κόπωση μας, είπε ο κ. Καρακούσης. Εντάξει, παίζει γι' αυτό. Παίζει γι' αυτό. Να επηρεάστηκε από αυτό το πράγμα η ομάδα, γιατί ένα παιχνίδι που ήταν μπροστά στο σκορ 35 λεπτά. Τέλος πάντων, αυτό έφυγε. Αυτή είναι η μπασκετική. Να ακούσουμε τι τραγούδι έχει στην αναμονή. Σκατόφλωρε. Έλα. Τι να το ξαναπάρουμε, μας έβαλε στην αναμονή στον αέρα. Αυτά δεν έχουν γίνει πουθενά. Σοκαρισμένη της τελευταίας εκπομπής. Νίκο. Ορίστε. Μας έβαλε στην αναμονή. Ωραίο τραγούδι διάλεξες, ρε. Για πρέπει να κόλλησε λίγο εκείνο το κουμπί της αναμονής σου αυτή και γι' αυτό έγινε αυτή η δουλειά. Μήπως έκανες τίποτα ρότμαν τώρα και βγήκε στον αέρα και... Έχεις και λίγο μεγάλα αυτιά. Να πατάς κουμπιά τώρα και τέτοια. Όχι, όχι παιδιά, όχι, όχι. Κόλλησες αυτή. Α, λοιπόν, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι σε μια, εντάξει, όχι ανάλογη κατάσταση, αλλά πάλι σε ένα... Στο ξεκίνημα της σεζόν που ο ΠΑΟΚ ήταν με την πλάτη στο τοίχο, ας πούμε, σε εκείνο το μάτς, έβγαλε καλή εικόνα, κέρδισε ένα παιχνίδι που δεν το περίμενε κανένας. Το αυριανό είναι πολύ πιο μοιρασμένο φυσικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάλι είναι ερωτηματικό το πώς θα αντιδράσει αυτή η ομάδα σε ένα παιχνίδι που ξέρει ότι πρέπει να το κερδίσει. Η τελευταία εβδομάδα που έχουμε δείγμα αγώνων πρέπει να κερδίσει έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό. Έχει δηλαδή την νίκη επί της Βέντσπιλς και έχει και την νίκη επί του Κολοσσού.
για μένα είναι, ξαναλέω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το μάτς, η νίκη σε αυτό το παιχνίδι, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να είναι ζωντανός για την, για την τετράδα. Τα παιχνίδια τα τελευταία που έχει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο δεύτερο γύρο είναι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Έχει ένα μάτς με την ΑΕΚ το οποίο είναι στο τέλος του μήνα. Και όλα τα άλλα παιχνίδια είναι παιχνίδια τα οποία παίζονται. Είναι παιχνίδια τα οποία μπορεί να τα κερδίσει. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, γιατί αν κερδίσει τον Άρη και σήμερα, θα τον έχει και σε μια πιθανή ισοβαθμία, έτσι. Γιατί έχει κερδίσει και το πρώτο παιχνίδι. Είναι μάτς από αυτό που λέμε, αυτά τα must win, όπως ήταν στη Λετωνία, το οποίο το έκανε με εμφαντικό τρόπο και το κέρδισε, όπως ήταν και στη Ρόδο, που το έχασε μέσα από τα χέρια του. Εντάξει. Γενικά με τα νησιά έχεις πρόβλημα. Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι απεκαιρέθινο πάω. Oh. Που έφαγε τον Κύπρο προπονητή του που όλοι ελπίζαμε εκεί. Εντάξει, τώρα φίλε, Κύπρος προπονητής, μπάσκετ, δηλαδή τώρα Κύπρος προπονητής στο μπάσκετ, πόσες κυπριακές ομάδες έχουν? Κάτσε, κάνει μια έρευνα. Είναι ο προπονητής ο οποίος κατέξει από τα αθλήματα με τον Μακφάντεν σε Κύπρο, έτσι, να τα λέμε αυτά. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι και ότι τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, και είναι και ένα θέμα για τον Πάοκ ότι σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό έχει κανένα δυο ερωτηματικά να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, αυτός ο Τζάκσον που έχει έρθει στον Άρη είναι ένας καινούριος παίχτης. Εντάξει, μακάρι να παίξει 30 λεπτά ο Τζάκσον. Πάμε παρακάτω. Άλλος είναι το θέμα. Ο Γκόρντον που ήρθε χθες, όχι, προχθές μάλλον το βράδυ, ναι, okay, είναι ένας παίχτης που είναι εκτός 6 μήνες. Συμφωνώ. Δεν ήταν σε ομάδα. Ναι, αλλά είναι ένας παίχτης που έχει τρομερή εμπειρία επίπεδο Ευρωλίγκα, εδώ και 10 χρόνια περίπου. Πόσο χρόνο είναι αυτό? Είναι στα 32, στα 33, κάπου εκεί. Και τέτοιοι παίχτες είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς να μπουν σε ένα μάτς και να δώσουν αυτά που μπορούν. Έτσι. Δηλαδή έχει να αντιμετωπίσει και πράγματα τα οποία είναι και λίγο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ στο αυριανό παιχνίδι. Έτσι. Μπορεί ο Γκόρντον να παίξει και 5 λεπτά, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, πόσο μπορεί να παίξει ένας παίχτης που 6 μήνες δεν παίζει πουθενά και σε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης? Ένας παίχτης υψηλού επίπεδου όπως είναι ο Γκόρντον Ευρωλίγκα, νομίζω σε ένα τέτοιο παιχνίδι, άμα είναι καλά, μπορεί να παίξει όσο το χρειαστεί ο προπονητής του. Έτσι νομίζω. Ναι, 6 μήνες έχει να παίξει όμως. Αν θα μου πεις αυτό, ναι, μπάσκετ τώρα και 2 χρόνια. Ο Τζόρνταν γύρισε μετά από 2 χρόνια και έβαζε 40 πόντους. Ναι. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι ανέτοιμος και να παίξει πολύ λίγο, να μην παίξει καθόλου. Αλλά είναι ένα ερωτηματικό, ένα αισθάνθος παράγοντος για το αυριανό παιχνίδι. Από τον ΠΑΟΚ πάνω κάτω ξέρουμε τι θα δούμε. Ναι, κακά τα ψέματα, το ρόστερ του ΠΑΟΚ της ημέρας που πήρε το διπλό με τους Ράντι MC στο Αλεξάνδριο, στο κρατικό γήπεδο του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Ωραία. Είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, προς το καλύτερο είναι τώρα. Και ο Μαργαρίτης ενεργός, και ο Μακφάντεν αντί του Μπράιαν. Ωραία. Και μεγαλύτερη συνοχή έχει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Και... Ναι, σίγουρα, ας πούμε, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, ο Κόνιαρ δεν είναι ο κίνος ο παίχτης που έπαιξε τότε στο Παλέ. Ή ακόμα και ο Χρυσικόπουλος, ας πούμε, έχει ακόμα περισσότερα παιχνίδια. Είναι πιο σταθερές μέσα στην ομάδα. Παίζει και ο Μαργαρίτης, okay, που είναι σημαντικός τώρα. Εντάξει, παίζει ο Μαργαρίτης, ο οποίος, ναι, είναι σημαντικός, όπως το λες και εσύ, και ήταν πολύ σημαντικός ο Μαργαρίτης στη νίκη στη Λετωνία. Και για μένα είναι σε αυτό το παιχνίδι, επειδή εντάξει, λογικά θα είναι ένα παιχνίδι και αυτό θα πάει σε ένα κλειστό σκορ. Έτσι. Είναι ένα ντέρμπι, ξέρεις, αυτά τα μάτς κρίνονται στους 5, στους 6, στον 1 πόντο, στους 10 και όλα αυτά. Για μένα ο παίκτης ο οποίος είναι πολύ σημαντικός σε αυτόν τον καινούριο ΠΑΟΚ ή τον διαφορετικό ΠΑΟΚ από το σχέδιο σεζόν είναι ο Μακφάντεν. Έτσι. Είναι παίκτης ο οποίος, επειδή είναι ο τρόπος παιχνιδιού του τέτοιος, μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σε οδηγήσει σε μια νίκη. Μέχρι στιγμής τον Μακφάντεν έχουμε δει αρκετά σκαμπανεβάσματα. Έτσι. Δηλαδή τον έχουμε δει να βάζει 31 με την Νεπτούνας, τον έχουμε δει με τον Κολοσσό να βάζει 3. Έτσι είναι το στυλ παιχνιδιού του. Ο τρόπος που αγωνίζεται είναι τέτοιος που δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα έχει ένα στάνταρ μέσο όρο. Okay. Αλλά ειδικά σε τέτοια παιχνίδια ένας παίκτης μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε ένα παιχνίδι, όπως είναι ο Μακφάντεν, είναι πολύ σημαντικός. Για εμένα είναι κλειδί ο συγκεκριμένος. Γιατί όπως έλεγε και ο Άλσο Καρακούσης πριν, ο ΠΑΟΚ είναι όντως μια ομάδα η οποία περιμένει τα περισσότερα από την ομαδική δουλειά. Για μένα κλειδί είναι ο Κόνιαρης. Το πώς θα παίξει τον Κάμιξ. Όλα τα άλλα, εγώ τα κούβερεσαι. Συμφωνώ 100% μαζί σου, γιατί ο Κάμιξ είναι, αν όχι ο μοναδικός άξονας παιχνιδιού του Άρη στην επίθεση. Ο μοναδικότατος. Ο κύριος, ας πούμε ο κύριος. Ο πιο σημαντικός. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί ο Άρης να κάνει κάτι. Ο Άρης παραπονιέται για τον ορισμό Αναστόπουλου. Ο Άρης, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό του, παραπονιέται.
Για παιχνίδι που έγινε μετά ξανά. Και αυτό το παράπονο, για αυτό το παράπονο με τον Αναστόπουλο, δηλαδή. Και το ότι έχει ξεχαστεί ότι το παιχνίδι ξεχάστηκε, σβήστηκε από τα κοιτάπια από παντού και ξαναέγινε άλλο μάτσα από το 0. Πώς γίνεται να ξεχνιέται εκείνο και να θυμούνται πάντα τον Αναστόπουλο, δηλαδή. Έλα τώρα, εντάξει, είναι πιο κουραστική από το θάνατο. Έλα τώρα, δηλαδή, φτάνει. Που του είχε βγει σε εκείνο το μάτσα ένα καρούμπαλο στο μάγουλο. Και γιατί, όχι στο μάγουλο, πάνω στο μέτωπο. Και γιατί το διέκοψε. Τι να πω. Τέλος πάντων, το οποίο το διέκοψε, το παιχνίδι σταμάτησε, διεκόπη, σβήστηκε από το χάρτη από παντού και έγινε μετά από 2 μήνες. Ναι, ναι. Και ο Άρης νίκησε. Αυτό εσείς θέλετε να ξαναγίνει το μάτς. Τι. Σωστά. Έτσι είναι. Ωραία. Έτσι είναι. 9 ώρα βράδυ. Με αφορμή το αυριανό ξεκινάει έτσι ένα διβδόματο πολύ δυνατό για τον ΠΑΟΚ με σημαντικά παιχνίδια και το θα είναι πολύ θετικό να ξεκινήσει με νίκη και να είναι πάντα μέσα στη μάχη της τετράδας, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Το ξενοδοχείο τελείωνε. Δεν θέλω να έχω στο μυαλό μου τίποτα περιττό αυτή τη στιγμή. Έγινε, Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Πάμε news fish για να μπαίνουμε τελική ευθεία σιγά-σιγά. Άρα 2-3 λεπτά για τα εστία του αγώνα ποδοσφαίρου. Κάτι άκουσα για τον Κορδελιόπιν και με σόκαρε. Ποιο αυτό, γιατί είναι, που βρέθηκα σπίτι που είχε σύστημα παρακολούθηση. Η Χριστίνα που έλεγε. Ναι. Τι έλεγε? Ήταν, πες την είδηση, Δημητριάκο, στα μάξι μου να λίγο αφηρημένος. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Συνελήφθη με ναρκωτικά σε σπίτι. 20 κιλά ηρωίνη. Ναι. Μικροέμπορος δηλαδή. Υπάρχει άλλη μια είδηση, ναι, τώρα για, ναι, μια παραλία στη Ζάκυνθο. Ναι, που γέμισε κάναβε. Αυτό διαβάζω και εγώ τώρα. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τα νεότερα. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Εγώ εντυπωσιάστηκα το χθεσινό άρθρο ότι Χασισομπίσκο τα μοίρασε ένας 74χρονος σε μια ενορία στην Αμερική. Και αυτό βέβαια. Τελειώσανε όλοι. Είδα το Θεό, είδα τον Χριστό Φαντάρο. Ακριβώς. Και πήγαν όλοι στα νοσοκομεία να πούμε δεν ξέραν τι έχουν πάθει κτλ. Δεν ξέραν γιατί είναι καλά. Γιατί νιώθουν ευτυχισμένοι. Τέλος πάντων, αυτή η είδηση που λέγαμε πριν δεν είναι και τόσο κοντά μας. Είναι στην περιοχή της Ζακύνθου. Ναρκωτικά επέπλεαν στην θάλασσα. Προφανώς κάποιοι για να μην συλληφθούν τα πέταξαν. Ήταν καμιά 40 κιλά κάναβη. Καλή μπάζα κάνανε. Ένας ιδιοκτήτης ιδιωτικού σκάφους τα εντόπισε και ειδοποίησε το λιμενικό και περισυλλέγησαν τα πακέτα. Μπορεί να ήταν καμιά 50 άρα και τα 10 να έγιναν. Ναι, μπορεί, λέει 38 και 9. Τα 10 κάτι να έκανα φτερά. Λοιπόν, και επίσης επανέρχεται στην επικαιρότητα ένα θέμα με την επιστροφή του στρατοπέδου Παύλου Μελά στον Δήμο. Εμείς ως ΠΑΟΚ, ας πούμε, υπάρχει ένα θέμα γενικότερα και μια φιλολογία όσον αφορά το στρατόπεδο Καρατάσου και την εκμετάλλευσή του. Το Παύλου Μελά είναι εντελώς μέσα στον πολεοδομικό ιστό. Παίζει ένα θέμα. Αποκάλυψε σήμερα ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο Δημήτρης Οδεμουρτζίδης, ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για την επιστροφή του στον Δήμο και ο στρατός που είχε φέρει το πρόβλημα, είχε δημιουργήσει γιατί ήθελε ένα κομμάτι γι' αυτό, νομίζω θα πάρει κάποια καταλήματα. Για να γίνουν κατασκηνώσεις, να γίνουν στρατιωτικά καταλήμματα εκεί μέσα στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Και η άλλη είδηση έχει να κάνει με τον Τζόκερ. Δύο πεντάρια βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, το ένα ανατολικά. Ως γνωστόν έχει γίνει jackpot, έτσι την Κυριακή θα παιχτούν περίπου 10.500.000 την Κυριακή, στην κλήρωση της Κυριακής. Να παίξουμε Τζόκερ, λέτε. Ναι. Ναι, ναι. Πόσο είναι να τα βάλεις όλα τα νούμερα παραπάνω, ε? Παίξει κανένα σύστημα. Τι λέει, ρε. Θα βάλω όλα τα τζόκερ, θα βάλω. Και 10 νούμερα. Τα όλα τα τζόκερ γίνεται, ρε φίλε. Ε? Και 10 νούμερα, ακριβό δελτίο θέλεις. Αλλά. Εντάξει, περισσότερες πιθανότητες. Βάλω όλα τα τζόκερ και 5 κανονικά. Τι να βάλω, 5 στα. Δεν ξέρω, μπορεί να. Πόσο είναι αυτό, 10 ευρώ. Ναι. Μόνο. Ναι, ρε, να παίξουμε όλα τα τζόκερ και να πας για τα 5 νούμερα. Απλά. Α, και μετά κάθε ένα νούμερο ανεβαίνει κανένα. Ναι, ανεβαίνει αρκετά. Δύο τυχερά πεντάρια λοιπόν, το ένα στην περιοχή του Σοφούλη στην Καλαμαριά και το άλλο στη Ζωοδόχου πηγή στους Αμπελόκηπους, ένα δυτικά, ένα ανατολικά. Οι τυχεροί, καλοφάγωτα να είναι τα λεφτά, θα πάρουν 117 χιλιάρικα. Μόνο το πεντάρι. Εγώ και με το πεντάρι ήμουν αρκετά ευχαριστημένος. Οπότε να ξέρετε, υπάρχει καινούργια κλήρωση με αυτό το αστρονομικό ποσό το βράδυ της Κυριακής. Ήδη το σκεφτήκαμε, γράφει φίλος. Όλα τα νούμερα και όλα τα τζόκερ είναι 13 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνει. Τι έγινε? Όλα τα νούμερα και όλα τα τζόκερ 13 εκατομμύρια ευρώ. Για να παίξεις. Τόσο κοστίζει. Ναι. Yeah. Πέντε νούμερα, Χρήστο, για να κλείσουμε από το 1 μέχρι το 54 για τα εστία του αγώνα της Κυριακής.
5, 10, 15, ναι. 5, 17, 31, 42 και 50. Ωραία, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ναι. Ποιος ήταν Βαρδί όταν έγραψε το Βαρέλα χωρίς πάτο? Το είδες αυτό? Και μετά διορθώθηκε. Διορθώθηκε το Βαρέλι χωρίς πάτο για τα προβλήματα στον Ηρακλή. Μπορεί να γράφτηκε μόνο του, γιατί έχει συνηθίσει ο τύπος να γράφει Βαρέλα, Βαρέλα συνέχεια. Έκλαψε. Και πρόλαβε ο σκύλος να το κάνει πριν. Πριν. Data Labs λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, χορηγός για να σπουδάσετε, να κάνετε σεμινάρια, μπαρίστα, τουριστικά επαγγέλματα, οικονομικά, σεμινάρια στην πληροφορική, τα πάντα όλα εκεί στην Αγίας, στην Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 το τηλέφωνο της Data Labs, γιατί έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα και είναι μπαμπαμ, έτσι δεν χρειάζεται όταν φύγετε να πάτε μακριά, ούτε για πολύ καιρό, είναι ταχύρυθμα και σε μικρό χρονικό διάστημα παίρνετε την πιστοποίηση που χρειάζεστε. Διάβασε το μήνυμά σου. Αμένα έχουμε να φύγουμε. Μα, όχι ρε φίλε, κέντρα μπαταρίας Ιταλός. Ήθελα απλά, είμαι τόσο συγκινημένος που είχα να μιλήσω για τον Ιταλό. Το κορυφαίο κέντρο μπαταρίας, με όλες τις μπράντες τις τεράστιες, τις πολύ καλές, τις εγγυημένες, όπως Fiat, Technica, Bosch και πολλές άλλες. Τρία καταστήματα για να είστε καλυμμένοι παντού, και μοναστηρίου και σικές και στροφή θέρμης. Με ένα τηλέφωνο στο 2310-545-999 καλείτε όπου και αν μείνετε από μπαταρία. 24 ώρες το 24ωρο τα τσακάλια του Ιταλού έρχονται και σας στηρίζουν και λύνουν το πρόβλημά σας. Μπαταρίες αυτοκινήτου, δωρεάν έλεγχος του δυναμό και ένα λίτρο παραφλού δώρο μόνο στον Ιταλό, με τα τρία καταστήματα και με το τηλέφωνο 545-999 που ποτέ δεν κοιμάται. Καλά τα είπα. Έχουμε και άλλο χορηγό. Άντε ρέκο. Ποιος δίνει τον κόλκα? Ποιος δίνει τον κόλκα? Ο Ιταλός, ξέρεις. Ποιος δίνει τον κόλκα? Η εκκλησία. Και το Τσορμπατζόγλου. Ποιος ταΐζει τον κόλκα? Το 8 που εμφανίστηκε εκεί. Δεν μας έδειξε τον μπουφάν που πήρε. Πού τον μπουφάν, δεν πήρε μπουφάν. Τι πήρες? Άλλα πράγματα. Τι πήρες? Γυναικεία. Να. Ναι. Μη συμφωνείς για τις γυναίκες ζώων. Τέλος πάντων. Πάρε κάτι για σένα. Άντε ρέκο. Κορυφαία ένδυση ανδρική και γυναικεία. Εγώ που είμαι δύσκολος λόγω σωματοδομής, εκεί βολεύομαι άψογα. Κράτα το να το λες και εσύ ρε. Όταν πηγαίνεις. Τώρα εκπτώσεις μέχρι και 60% σε όλα τα είδη. Alter Eco και 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και Πασαλίδη 85 στην Καραμαριά. alterecofashion.gr ή διεύθυνση ηλεκτρονική. Χρόνια πολλά στον Παναθηναϊκό. Πείτε εσείς, μεγάλη ομάδα, είναι γενέθλια σήμερα. Δηλαδή τέτοια γένεια, 109 ετών. Εντάξει. Σύλλογος μεγάλος. Είναι 109 χρόνια και τον βρίσκει σε μια φάση πολύ δύσκολη. Ελπίζουμε να μην την ξεπεράσει ποτέ. Τέλος πάντων. Να είναι έτσι και χειρότερα, ρε παιδί μου. Ότι τον έχουμε καβαλήσει. Αλλά να είναι καλά στην υγεία δεν του. Δεν είναι μόνο πάει ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν λένε. Εντάξει. Να είναι καλά στην υγεία του και απλά να έχει αποτυχίες. Κερδίζουν εισιτήρια και θα είναι στην Τούμπα την Κυριακή. Ο κύριος Μοσχίδης σε 8.01. Η κυρία Πετανίδου Μιράντα σε 6.99. Ο κύριος Μανούκας 4.56. Η κυρία Νικολαίδου 4.27 το τηλέφωνο. Και ο κύριος Γκούσεφ 9.14. Πετανίδου, Νικολαίδου, Μανούκας, Μοσχίδης, Γκούσεφ. Οι πέντε που κερδίζουν τα εστία και θα είναι την Κυριακή το απόγευμα στο επόμενο ποδοσφαιρικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Εμείς θα είμαστε μαζί με ΠΑΟΚ 24 Δευτέρα μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.